σας μέρα, φίλες και φίλοι, μια καλημέρα κάθε μέρα. Μια νέα λοιπόν εκπομπή αρχίζει από σήμερα στον Αντένα, τίτλος της Πρωινός Καφές. Καλησπέρα στη Σύρο! Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, ευχαριστώ! Ονειρεύομαι! Να λοιπόν που έγιναν τα δύνατα δυνατά! Δυνατά! Τι γίνεται, Βαρούλα? Τι θέλει να κάνει τον ενόπιο στον οποίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου, είναι αλήθεια? Χαίρεστησε. Δεν μπορώ να σου πω, είναι μυστικό. Α, ενόπιο στον οποίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου είμαι κάθε μέρα, 5 χρόνια τώρα. Νύχτα, νύχτα, σκέπασε με. Πάρε με μακριά. Αγκαλιά, θέλει εσύ όμω. Ένιωσα την ανάγκη μετά από πάρα πολλή σκέψη να επιστρέψω στην καθημερινή μου βάση, όπω λένε ότι ο άσωτο επέστρεψε στην οικογένειά του. Επέστρεψα λοιπόν στην οικογένειά μου. Που είσαστε εσείς οι τηλεθεατές που τόσα χρόνια με στηρίξατε και με αγαπήσατε. Αμέσως με αγκάλιασε. Είναι στη Τζίτα συνέχεια. Πολύ τρυφερός και πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Σέβεται τον καλεσμένο της. Απίστευτες δυνατότητες. Η Ρούλα απλώνεται πάρα πολύ. Γεννήθηκε στάρ. Μου λέει καλησπέρα η Ρούλα Κορομιλά. Και πάγωσα. Πάρα πολλά χρόνια πίσω. Πάρα πολλά. Συγκινούμε πάρα πολύ κάθε φορά που με ανάμεσα τα παιδιά. Αλλά δεν ξέρω αν είχα κάτι δικό μου και το ερμήνευαν τα παιδιά, θα ήμουν διπλά συγκινημένη. Σε βλέπω. Σε βλέπω, συγκινήθηκες. Είσαι μια γλυκιά και τρυφερή και πανέμορφη κοπέλα. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα γιατί δεν ξέρω πώς θα καταφέρνω και συγκινώ τους ανθρώπους και συγκινούμε κι εγώ. Για μένα δεν θα καταφέρνω, Κορούλα. Πού πως έμεινε. Γιατί αλλάζω πολύ γρήγορα σήμερα, γι' αυτό. Κορούλα, από εδώ. Και πού να πάω. Πού. Είναι δυνατόν. Με συγχωρείτε που καθυστέρησα. Η κυρία που έπεσε από τον καναπέ, πώς λέγεται? Η κυρία Κορομιλά. Να πω ότι κερδίσατε! Δηλαδή στέκεσαι, το πάθος έρχεται και φεύγει η λογική. Ελένη μου γλυκιά, δεν μου λες κάτι. Λες να τα καταφέρουμε απόψε, να τα καταφέρουμε καλά, δηλαδή να ευχαριστήσουμε τους Συριανούς, αλλά να ευχαριστήσουμε τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Πώς εσύ το καταφέρνεις πάντα αυτό, Ρούλα. Καλά. Δεν χρειάζεται να τα ρωτάς αυτά. Δεν έχεις ανασφάλειες τέτοιου. Έχω ανασφάλειες. Έχεις αποδείξει με την επιτυχία σου τη συνεχόμενη 6 χρόνια τώρα ή 7. Όχι, 6. Κρύβε χρόνια, κρύβε. Λίγο αέρα, παιδιά. Δεν αντέχω. Λίγο αέρα. Δεν μπορώ. Καταλαβαίνεις όλα. Δεν καταλαβαίνω. Όλα τα κορίτσια. Καταλαβαίνω. Μισό λεπτό. Μιλάμε για μεγάλο στάρ. Όχι αστεία. Τι στάρ, παιδάκι. Για εγώ από την καρδιά μου καρδιακό κόμμα. Α, να ξεχάσουμε. Παιδιά, πρέπει να σα πω κάτι όμω. Ο άνθρωπο είναι συγκλονιστικό. Ελένη Μενεγάκη. Μαρίνα Πούπου. Δεν ακούω χειροκρότημα! Τζένι Βαλαθινού! Μαρίνα Κυλικίδου! Έλα! Μπράβο, Ρούλα! Να πούμε το σύνολο τώρα. Έχουμε 33 εκατομμύρια χειροκρότημα! Χειροκρότημα! 33 εκατομμύρια από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τώρα. Ελάτε λοιπόν να κάνουμε μια προσπάθεια όλοι μαζί. Ελάτε σας παρακαλώ να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους και να τους δούμε πάλι χαμογελαστούς και όλα τα παιδάκια να παίζουν κανονικά στα προάβλια του σχολείου και όχι στις αλάνες και στα υγρά δάπεδα και γήπεδα. Σας παρακαλώ λοιπόν, ελάτε όλοι μαζί. Jenny Gar, welcome to Greece. You are very beautiful. Oh, thank you. Σώσεις, γιατί έχω πρόβλημα. Πάμε έχει έρθει θεία μου από την Αμερική και έχει κάνει ανάσταση στον κόσμο. Και εγώ ήθελα να είσαι εσύ σήμερα καλεσμένο. Η θεία μου είναι η Ντόρωθι Κάλλας. Η Ντόρωθι. Να, α, τα κορίτσια. Γεια σας, κορίτσια. Τη λατρεύω. Ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Μέρος της οικογένειάς μας. Δεν είναι τυχαία η Ρούλα. Η ψυχή της παρέας. Ήταν πολύ προστατευτική. Ντόμπρος άνθρωπος. Είναι τρελός άνθρωπος. Έχει πολύ χιούμορ. Πάμε προς τα κάτω. Ήρθαμε κοντά σας. Ήρθαμε εδώ μαζί σας. Ξέρω τι να κάνετε. Ότι που δίνετε σημασία εμάς. Εμάς θα δώσετε σημασία. Είδατε επάνω εκεί τις κουκλάρες και λέτε τώρα κατεβαίνουν και οι παρουσιάστριες. Ναι. Εγώ τι δουλειά έχω. Είσαι παρουσιάστρια, δεν είσαι, δεν καταλαβαίνω. Βέβαια. Δεν είναι παρουσιάστρια. Φυσικά και είναι παρουσιάστρια, επειδή την κάνει να είναι και πολύ καλή γυμνάστρια. Ναι, αυτά βλέπεις. Αλλάζω ρόλο δηλαδή. Αλλάζεις ρόλο, ακριβώς. Μόνο για απόψε. Μόνο για απόψε. Απόψε η εκπομπή μας και οι καλεσμένοι μας μοιράζουν αγάπη. Και φιλιά. Να πάω να παίξω ένα παιχνίδι που είναι καινούριο και έρχομαι, Βάνα, που έχεις αδυνατήσει και έχεις γίνει μια κούκλα. Έρχομαι. Εσείς ετοιμαστείτε εδώ και αρχίστε να τηλεφωνείτε αμέσως. Ακαπέλα, τραγούδα, παίξε λοιπόν, γρήγορα.
Παίξε, έλα. Έλα με το μπουζούκι σου, Παπαδόπουλε, έλα. Και πινοπύρες. Όπα! Είναι απρόβλεπτη. Τόσο καλή ψυχή. Είναι πάντα εκεί. Το δικός μας άνθρωπος. Πάντα πρωτοπόρα. Είναι δεμένη με την οικογένειά της. Ρούλα, τώρα θα θυμάται. Της βουτάω το φαγητό. Μάτια μεγάλα και παιχνιδιάρικα. Μπήκα στην πανιέρα, κάνω το αφρόλουτρό μου, ξεκουράζομαι, γιατί το μήνυμα της εκπομπής μας φέτος είναι ότι δεν θα φοβούμε καθόλου για το τι συμβαίνει. Η κάθε μια και ο καθένας από εμάς έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, θα τα αντιμετωπίσουμε με χαρά, με γέλιο, με αισιοδοξία, με πλάκα, με ενημέρωση, θα μαθαίνουμε διάφορα πράγματα. Τέλος πάντων, θα συζητάμε ό,τι μας προκύπτει χαλαρά. Αυτό το κοριτσάκι που γεννήθηκε στην Αθήνα ήταν το πιο όμορφο από όλα τα μωρά και δεν το έλεγες και ήσυχο. Ο Σταύρος, ο στρατιωτικός πατέρας της και η Αργυρένια, η μητέρα της, τη βάφτισαν Θεοδώρα, αλλά πριν καν βουτήξει στην Κολυμπήθρα την φώναζαν Ρούλα. Ήταν το πρώτο παιδί της οικογένειας που μετά απέκτησε τη Λένα και τον Θανάση. Η Ρούλα, η φίλη μου, ξεκινάει να υπάρχει από το Νέο Ηράκλειο πριν κάποιες δεκαετίες, όπου μεγαλώναμε με δύο πλατείες διαφορά. Εμείς δεν γνωριζόμασταν παρά από μακριά. Πήγαινε στο σχολείο επάνω στο Λόφο και αυτή, στο Μεγάλο, με την ποδιά. Και οι πατεράδες μας, που και οι δύο πια έχουν φύγει από τη ζωή, ήταν φίλοι. Πηγαίνανε στο ίδιο καφενείο και λέγανε και οι δύο για τα κοριτσάκια τους. Ο μπαμπάς της Ρούλας την έλεγε πάντα «η κορούλα μου». Ερχόταν ο δικός μου μπαμπάς σπίτι, εγώ όταν άρχισα με τη δημοσιογραφία πια και να γράφω, μου λέγε «δεν πιστεύω να γράψω για την κορούλα του Κορομιλά». Ποτέ δεν έγραψα για την κορούλα του Κορομιλά. Αν και πέρασε τα παιδικά της χρόνια από πόλη σε πόλη εξαιτίας των μεταθέσεων του πατέρα της, έκανε εύκολα φιλίες και ήταν αρχηγός στις παιδικές παρέες. Σε μια μετάθεση του πατέρα της στην ορεινή Κορινθία, η μικρή Ρούλα κατορθώνει να βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την περιοχή. Όχι μία, ούτε δύο, αλλά τρεις φορές πεθαίνει την μητέρα της, μόνο στη φαντασία της ευτυχώς. Ήταν τέτοια τα σενάρια που έφτιαχνε το μικρό κορίτσι, που κάποτε έλεγε στις παιδικές της φίλες πως η μητέρα της ήταν μία από τις σουλιώτισες που πέθαιναν ηρωικά κατά την Επανάσταση. Τι να σου πω, και το τι έχει περάσει και αυτή η μάνα της από τη Ρούλα. Γιατί ήταν φοβερή. Πήγαινε στο περίπτωρο και εγώ στη τσιγάρα, τότε η Ρούλα. Όχι, τα κάπνιζε, έκανε αυτό, ξέρεις το. Και πάει ο περιπτεράς, λέει στη μάνα μου, με συγχωρείς, αυτή ξανθούλα, η μικρή σου, της λέει, έρχεται και παίρνει τσιγάρα. Ποια όση, λέει, μικρό ήταν εντάξει, φαντάζω. Τα οποία δεν τα πλήρωνε κιόλας, τα άφηνε τα μισά χρεωμένα. Αλλά κανείς δεν τη χάλαγε χατήρι της Ρούλας. Επίσης, καταλαβαίνεις τώρα ότι και εκείνες τις εποχές και πάντα όλες τις εποχές και Νέο Ηράκλειο και αστικές οικογένειες και όλα αυτά, δεν έπρεπε να αργεί τα βράδια και ο μπαμπάς ήταν και αυστηρός και μια φορά άρισε και ήξερε ότι θα γίνει ο χαμός. Κάτισε στην πλατεία, είχε μια πλατεία μπροστά από το σπίτι της η Ρούλα. Πηγαίναμε κατά καιρούς, όλοι παίζαμε, μια ήσυχη έτσι πράσινη τότε που δεν ήταν και πολύ πυκνοκατοικημένα όλα. Σου είπα, γνωριζόμασταν όλοι μεταξύ μας. Λέει, τι θα κάνω να μπω, είχε ξεχάσει και το κλειδί, δεν θα τις ανοίγανε. Είδε ότι την κοίταζε ο πατέρας εδώ. Λέει, και εγώ δεν θα μπω. Και κάθισε απέναντι στο παγκάκι, κοίταζε το σπίτι, την κοίταζε ο πατέρας από τις γρήγες, κοίταζε αυτή από το παγκάκι. Μέχρι να ξημερώσει. Ποιος από τους δύο θα υποχωρήσει. Υποχώρησε ο μπαμπάς, όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Όχι, Ρούλα. Το ταπεραμέντο της μικρής φάνηκε από τις πρώτες σχολικές παραστάσεις που πρωταγωνιστούσε και έλαμπε. Αυτός ο εκρηκτικός και γεμάτος δύναμη και έμπνευση χαρακτήρας δεν άλλαξε στο πέρασμα των χρόνων. Θυμάμαι το ζεστό χαμόγελο της Ρούλας.
τα υπέροχα μεγάλα της μάτια που με καλωσορίζανε. Θυμάμαι ότι έτσι αμέσως με αγκάλιασε και ήταν ένα πολύ ζεστό καλωσόρισμα για μένα. Με τη φούστα! Όχι, χωρίς φούστα! Με τη φούστα! Ο ρουβάς, η καρδιά μου χτυπά! Έλα καλή και εσύ! Έλα και εσύ, καλή καρδιά μου χτυπά! Χτυπάει η καρδιά μου απεγνωσμένα! Κάθε μου κύτταρο σε ζητάει. Παρακαλάει, παρακαλάει. Κοντά μου να έρθεις, παρακαλάει. Όσο μου λείπεις δεν το πιστεύω. Μακριά σου κάθε λεπτό κινδυνεύω. Και σε γυρεύω, και σε γυρεύω. Εσένα π' αγαπάω και λατρεύω. Την καρδιά μου χτυπά μόνο για σένα. Μόνο για σένα. Την καρδιά μου πονά και σε φωνάζει. Με έφερε κοντά, είναι απίστευτο, με έφερε κοντά το πόσο είδα ότι είναι δεμένη με την οικογένειά της. Δηλαδή, στο σπίτι της ήταν η κόρη του μπαμπά της και της μαμάς της και η αδερφή της αδερφής της και του αδερφού της. Δηλαδή, δεν ήταν η στάρ, ήταν το κορίτσι που μεγαλώσανε οι άνθρωποι αυτοί και που τους όφιλε θαυμασμό γιατί την μεγαλώσανε, που τους όφιλε χάρες γιατί έζησε σε μια καλή οικογένεια, γιατί η Ρούλα μπορεί να είχε δυσκολίες στη ζωή της όπως έχουμε όλοι δυσκολίες, αλίμονο, αλλά έζησε σε μια καλή οικογένεια και αυτό της βγήκε. Όσον αφορά τον άνθρωπο Ρούλα Κορομιλά, σας πω ότι είναι για μένα η σημαντικότερη σχέση μου σε αυτό το χώρο. Είναι σχέση αγάπης, μου ακούγεται λίγο. Τη λατρεύω, τη Ρούλα Κορομιλά. Θεωρώ ότι όλοι από τη γενιά μας της χρωστάμε πολλά. Έχω ζήσει πολλά προσωπικά πράγματα μαζί της. Προσωπικές στιγμές ωραίες, άσχημες. Θέλω να πιστεύω ότι πάντα της κρατούσα το χέρι έτσι όπως το χρειαζόταν και θα της το κρατάω όσα χρόνια μπορώ. Όσα χρόνια, δηλαδή θα είμαι πάντα εδώ για τη Ρούλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η τουαλέτα αυτή που φοράς, Βαλεντίνα, με κατακόκκινη. Και η προηγούμενη ήταν. Μ' αρέσει το φόρεμα που φοράς που είναι κάτι Χέιντεν. Εγώ δεν λέω να πω. Μ' αρέσει το Ντόνα Κάρα. Μ' αρέσει που κάνω μια διαφήμιση, ναι. Έχω μια ωραία ιδέα. Παρακαλώ. Να κάνουμε μια εκπομπή οι τρεις μας. Δεν ξέρω αν συμφωνεί το κοινό. Σε ποιο κανάλι δεν έχουμε πει. Θα τα βρούμε όλα. Α, συμφωνεί το κοινό. Είμαστε σε διαφορετικά κανάλια και οι τρεις. Πώς θα γίνει τώρα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Α, κάποιος θα βρει τη λύση. Εμείς θα βρούμε γι' αυτό. Ναι. Κάτσε, Βαλέντα, να μας πει τι θα κάνουμε. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η κυρία Κορομιλά πρέπει να αναλάβει το ρόλο της γυμναστικής. Να γίνω να κάνω τη γυμναστική. Τη γυμνάστρια. Εγώ τι να κάνω, την κυρία Βέφα. Εγώ την παρουσιάστρια. Ναι. Και η Ελένη. Θα δίνει συνταγές. Για τη Ρούλα έχω να πω ότι είναι ένας πολύ ίσιος άνθρωπος, ντόμπρος άνθρωπος. Μπορεί να ερχόταν να σου πει, έλα τι έκανες με αυτό. Ποτέ δεν θα πήγαινε πιο πάνω να εκθέσει τους συνεργάτες της. Ό,τι είχε να πει το έλεγε μπροστά και ζούσες μια πραγματική ζωντανή φιλία. Μπορούσες να κλάψεις, να γελάσεις, να μαλώσεις. Καλημέρα, Λίτσα μου. Καλή σου μέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Αλλή μόνο να διαφωνούσα βεβαίως ότι δεν έχουμε έρθει έτσι τυχαία στο σύμπαν και ότι υπάρχει μια δημιουργική αρχή η οποία κάτι έχει να πει για μας. Είναι ένας αληθινός άνθρωπος και αυτό νομίζω ότι την κάνει μοναδική. Η Ρούλα απλώνεται πάρα πολύ. Και αρχίζει και σε ρωτάει τι γίνεται, πώς τα παιδιά σου, με τι ασχολείσαι. Α, έτσι δείχνει ενδιαφέρον. Και μου άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι της έδειξε και εγώ ενδιαφέρον και συμπαθηθήκαμε αμέσως. Η Ρούλα σαν άνθρωπος είναι. Δεν είναι εύκολος άνθρωπος, είναι τρελός άνθρωπος. Έχει πάρα πολλές ιδέες μέσα στο κεφάλι της, τις οποίες συγκρούονται η μία με την άλλη. Παρακαλώ, μπορώ να έχω τον αγαπημένο μου Διονύση Σχοινά. Μπράβο. Καλημέρα. Ωραίο κομμάτι αυτό, Μαρέκο. Σταλά, τι, μια χαρά. Άνοιξε το λίγο, μ' αρέσει. Μ' αρέσει αυτό, ε. Δυνατά θέλω, μ' αρέσει.
Εμείς είμαστε καλά. Εσύ, ο Κώστας, σε εκπομπή. Άρα, ηλικιά μας είναι. Αυτό που σας πούμε. Σε άλλο μαγαζί είμαστε. Η Ρούλα είναι πολύ δοτική, φίλη, και πάρα πολύ ευαίσθητη. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε να σε βοηθήσει. Είναι η Ρούλα που θα σου σταθεί στα δύσκολα. Όχι η Ρούλα που θα έρθει να χειροκροτήσει μαζί με τους άλλους ή να σου πει μπράβο και τη σπουδαία που είσαι και μετά να κλείσει πόρτα και να σε ξεχάσει. Η Ρούλα είναι για τα δύσκολα. Το μόνο και εμείς, Ζαχαρία μου, που είναι καθαρό είναι το δικό σου παιδάκι μου. Ευχαριστώ, Ρούλα. Το φροντίζεις, βλέπω, πολύ καλά, δεν χρειάζεται να κουραστώ. Ήξερες από δουλειές, έχω σκουπίσει κι εγώ. Έχεις σκουπίσει πολύ στη ζωή μου. Βλέπω όμως ότι εδώ το καφεδάκι σου, μόνος το κάνεις το καφεδάκι σου. Τι να κάνω, δεν έχω και κανένα. Καλά που είσαι εσύ και λέμε καμιά κουβέντα. Να κάτσω για δύο λεπτά κάτσε, και εγώ κάτσε, λίγο, έχω κουραστεί πάρα πολύ. Τι καιρό κάνει έξω. Α, καλός καιρός είναι παιδάκι μου, εσύ όμως εδώ μέσα, Τι. Ισόβιος. Τα βλέπεις μαύρα. Γι' αυτό και εγώ σκέφτηκα, παιδάκι μου, σου φέρω ένα λουλούδι να πεις μια καλημέρα στη ζωή. Α, να σε καλά. Για να δούμε, μ' αγαπάει ή δεν μ' αγαπάει. Σ' αγαπάει και έχει μείνει και ένα. Δεν μ' αγαπάει. Ποιος δεν σ' αγαπάει. Μ' αγαπάει. Συγγνώμη, αυτά τα έχεις γράψει εσύ, είναι σημειώμα. Ναι. Έχεις νιώσει ποτέ φυλακισμένος εσύ, μέσα σε ένα ρόλο στη ζωή σου, έχεις νιώσει φυλακισμένος. Στη ζωή μου όχι. Ναι. Αλλά σε ρόλο. Είχα. Είχες. Μ' αγαπάει. Καθόμασταν και τα λέγαμε, δεν ήμασταν στα καλά μας. Βγάζει μια τούρτα και μου είχε ένα κεράκι. Είχε θυμηθεί τη μέρα του γενεθλίου μου. Γιατί η Ρούλα έχει γενέθλια μερικές μέρες πριν από μένα. Η Ρούλα είναι από τους ανθρώπους που είναι πάντα εκεί. Οπότε την χρειαστείς. Και μα ιδιαίτερα αυτό είναι τους ανθρώπους που πάντα θα σου απαντήσουν το τηλέφωνο. Ό,τι ώρα και να χτυπήσεις για να... και να είναι εκεί για σένα. Έχει πολύ χιούμορ η Ρούλα και έχει πολύ ωραίες αντιδράσεις και έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο γέλιο, το οποίο όταν είναι αυθόρμητο και της φανεί κάτι πολύ αστείο, ξεκινάει κάπως έτσι. Α! Α! Που λες, σφαχτής, πονός, απόγνωση, τι, και είναι γέλιο. Α! Α! Και... μετά ξεκινάει ο καταγισμός του νευρικού γέλιου. Τώρα τη γυναίκα μου την παιδεύουμε άδικα. Τι άλλη ερώτηση! Πες μία ερώτηση, αφού δεν... τον κύριο δίπλα, ποιο, πώς λέγεται. Να τον δω καλά. Να τον δει καλά, κάντε ένα κοντινό στον κύριο. Α, ναι, τον έχω δει σε μια σειρά. Τον είπε, τον είπε. Πώς τον λένε? Ευαγγελάτος, ναι. Ευαγγελάτος, ναι. Η κυρία που έπεσε από τον καναπέ, πώς λέγεται? Η κυρία Κορομιλά. Να πω ότι κερδίσατε! Κερδίσατε! Είναι τόσο απλή, είναι τόσο χαμογελαστή, είναι κομπλεξάριστη. Ήταν πολύ ωραία στην κουβέντα που κάναμε και χαίρομαι πάρα πολύ που είχα την τιμή να τη γνωρίσω. Ο πατέρας της ήθελε να τη δει γιατρό ή δικηγόρο. Μάλιστα, η Ρούλα έδωσε πανελλήνιες και για μία μονάδα δεν πέρασε στη νομική. Εγώ από την αρχή δεν ήθελα τηλεόραση. Ο σκοπός μου ήταν να γίνει μια δικηγόρος ή ένας γιατρός. Είχε δώσει εξετάσεις στη νομική Αθηνών, αλλά για μία μισή μονάδα απέτυχε. Εγώ την είχα συμβουλέψει να μην ανακατευτεί καθόλου με την τηλεόραση. Η Ρούλα η θέλησε εκεί. Της άρεσε να ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Είστε λοιπόν, όμως και περήφανος που τα κατάφερε. Παρόλο που ακολούθησε ένα διαφορετικό δρόμο. Βεβαίως είμαι πάρα πολύ περήφανος. Και της εύχομαι να έχει κάθε επιτυχία στη ζωή της, μέσα από την καρδιά μου, να ακολουθήσει το δρόμο το σωστό. Που συνεχίζει και να βγει στο τέλος αυτή που είναι σωστή νικήτρια με ψηλά το κεφάλι. Έχει δημιουργηθεί μόνη της. Είναι αυτοδημιούργητη, να το πω έτσι. Λοιπόν, είναι καλή κόρη. Κυνηγάει πολύ τη δουλειά της, είναι τελειομανής, δεν θέλει να φύγει κενά
και αγαπάει τους συνεργάτες και προσπαθεί να τους πείσει και να τους προσαρμόσει επάνω στη δουλειά τους, ούτως ώστε να αποδώσει η εκπομπή με τον καλύτερο τρόπο, βέβαια. Έδωσα παραδείγματα στα παιδιά μου τα οποία πρέπει να τα εφαρμόζουν. Μάλιστα τους είχα πει από την αρχή ότι θυμήθηκα ένα αρχαίο του Θουκυδίδη, πρέπει να είναι, όταν πήγαινε στο γυμνάσιο, που έλεγε το εξής: εάν θα θυμηθείτε και τα συμβουλά του πατέρα σας και τα πραγματοποιήσετε, οικογενειακών και ωραίων παράδειγμα θα έχετε στη ζωή σας. Αυτές ήταν οι συμβουλές οι δικές μου προς την οικογένειά μου. Η Δεσποινής Κορομιλά ήθελε να ασχοληθεί με τις δημόσιες σχέσεις. Σπούδασε διοικητικά και οργάνωση γραφείου και στα μέσα της δεκαετίας του 80 περνούσε την πόρτα του επιβλητικού ραδιομεγάρου της ΕΡΤ, όχι ως παρουσιάστρια, αλλά ως διοικητική υπάλληλος. Μέσα της όμως, η ίδια γνώριζε ότι το πλαίσιο ενός γραφείου είναι πολύ στενό για το ταπεραμέντο της. Τη γνωρίζω όταν εγώ είμαι στο ραδιόφωνο της κρατικής τηλεόρασης. Ήρθε λοιπόν μία παραγωγός τότε και μου λέει: ξέρεις, μου λέει, με το Ρουλάκι δεν είστε φίλες? Λέω: ναι, τι γίνεται, λέω, με τη Ρούλα? Η Ρούλα μου λέει: θα κάνει μία εκπομπή στην πρωινή ζώνη της ΕΡΤ. Θέλουμε να κάνετε ένα δοκιμαστικό. Λέω: ποιο να κάνουμε ένα δοκιμαστικό? Η Ρούλα μου λέει: εσύ και κάποιες άλλες κοπέλες, για να δούμε πώς γράφετε μπροστά στην κάμερα. Λέω: εντάξει. Βρισκόμαστε λοιπόν μια Δευτέρα έξω από το στούντιο 2, νομίζω, της κρατικής τηλεόρασης. Η εξής: η Ρούλα βαμμένη, εγώ βαμμένη, η Μάρο Λεωνάρδου βαμμένη, η Νατάσα Ράγιου βαμμένη, και μας δίνουν να διαβάσουμε ένα δελτίο ειδήσεων. Η Ρούλα λοιπόν ξεκίνησε να διαβάζει δελτίο ειδήσεων μπροστά στην κάμερα, δελτίο το οποίο πήρα εγώ μετά, οι υπόλοιπες κυρίες. Και κάποια στιγμή μπαίνει μέσα ένας κύριος, ο οποίος αποτέλεσε και τον σκηνοθέτη της Ρούλας όταν ξεκίνησε την εκπομπή «Μια καλημέρα είναι αυτή». Ένας κύριος χοντρός με όρθια μαλλιά, ο Τάσος Μπρισίμ. Και μας είπε ότι είσαστε καταπληκτικές. Να πάμε σε κάποιες προσωπικές ερωτήσεις, να γνωρίσουμε λίγο τον Τέρι Χρυσό. Πόσο ευαίσθητος είσαι, με ποια πράγματα ενοχλείστε, με ποια πράγματα πικραίνεστε, τι κάνετε τον ελεύθερο χρόνο σας στο σπίτι? Ενοχλούμε πάρα πολύ με την ευχαριστία. Πικραίνομαι πάρα πολύ από τις κομματικές αντιπαραθέσεις, που αυτές είναι η αιτία πολλές φορές που ορισμένοι από εμάς δεν υπάρχουμε ή υπάρχουμε σε εισαγωγικά. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος και ευτυχισμένος στο σπίτι μου όταν είμαι με τη μητέρα μου και με ένα πολύ μικρό σκυλάκι που έχω, το Ρόμπι, ένα Yorkshire που μου δίνει χαρά. Έχετε πάρα πολλά τηλεφωνήματα με ειδοποιεί ο κύριος Μπρισίμ. Χάρηκε πάρα πολύ ο κόσμος που σας είδε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλη την Ελλάδα, όλο τον κόσμο, σε εσάς, την εκπομπή σας, που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία. Έχοντας κρατήσει σχέσεις και φιλίες χρόνων, η Ρούλα Κορομιλά για τον κάθε ένα από τους δικούς της ανθρώπους συμβολίζει και κάτι διαφορετικό, αλλά πάντα σημαντικό. Τη γουστάρω σαν τυπάκι. Είναι τρελή και αγαπάει ανθρώπους η Ρούλα. Γιατί όταν είσαι γνωστός, επώνυμος, διάσημος, πώς να το πεις, ακούς μόνο κακά. Δεν είναι μόνο κακά, έχει πάρα πολλά καλά. Είναι αγχωμένη βέβαια, είναι στη τζίτα συνέχεια, αλλά δεν χάνει και το χιούμορ. Δηλαδή εκεί που θα είναι στην Μπρέσα θα πει και μια μπάφερ και θα αποσυμπιέζεται το περιβάλλον. Δηλαδή το έχει μάθει καλά το κόλπο και μπορεί να χειρίζεται και τον εαυτό της την ίδια στιγμή και το σώμα που είναι μπροστά της, ο οποίος θέλει να πηγαίνει σφαίρα. Μοναδική. Πρωτοπόρος, ευαίσθητη, αγχώδης, πολύ αγχώδης κιόλας, γιατί το έχει πληρώσει αυτό, παρορμητική, πολύ γλυκός άνθρωπος είναι η Ρούλα. Το Ρούλα Ρούλα μ' αρέσει. Σας ευχαριστώ. Μετά από 22 χρόνια πορείας, Ρούλα 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 Ρούλα. Είναι απρόβλεπτη. Είναι απρόβλεπτη και είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο θα ήθελα πολύ να το έχω κι εγώ με τους φίλους μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, πέρυσι είχα ένα
ένα έτσι ελαφρύ τροχαίο. Γυρνάω λοιπόν στο σπίτι και την παίρνω τηλέφωνο ακόμα έτρεμα και της λέω... Μου λέει τι έχεις, λέω τράκαρα. Μου λέει είσαι καλά, λέω ναι, ωραία. Θες κάτι, όχι, όχι, της λέω καλά είμαι. Και μου λέει ωραία, ό,τι θες πάρε με τηλέφωνο και αυτά. Λέω δεν θα κάνω τίποτα, θα κάτσω στο σπίτι σήμερα, λέω θέλω λίγο να ηρεμήσω και αυτά. Το βράδυ χτυπάει το κουδούνι και μου λέει άνοιξε. Και ήταν η Ρούλα, τώρα Κηφισιά, Κυψέλη, καταλαβαίνεις, δεν οδηγεί κιόλας. Και ήταν εκεί και ήρθε απλά να κάτσουμε να κάνουμε παρέα. Έφερε γλυκά, έφερε φαγητό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Δεν ξέρω γιατί τώρα μου έχει κάτσει αυτό εμένα πολύ. Ένας άνθρωπος πολύ ευαίσθητος, έθραυστος θα έλεγα. Μην τη βλέπετε έτσι, το ότι είναι, που έχει ένα δυναμισμό και όλα αυτά είναι από τη μεγάλη της προσπάθεια και από την αγάπη που έχει για την τηλεόραση, έτσι ώστε να τα παρουσιάσει τα πράγματα όσο δυνατόν καλύτερα και όπως πρέπει για το κοινό της. Η Ρούλα είναι ένας πολύ τρυφερός και πολύ ευαίσθητος άνθρωπος που απλά αυτό το αυτοκρατάει για τον εαυτό της και για τους πολύ κοντινούς της ανθρώπους. Λοιπόν, δεν μου λες λάλα το πλούταρχε. Και άμα καταφέρεις να το ξεσηκώσεις, θα το λαλήσεις πιο πολύ. Πάμως θα γίνει. Και λεφτά θα πάρεις και μια χαρά. Ναι, παιδιά, λαλάτσα το. Παιδιά. Άντε ρε, παιδιά. Ο μόνος στη ζωή. Αφού σ' έχω αγαπήσει, έλα πια να ζήσουμε μαζί. Έλα μην μ' αφήνεις μόνο μου, σκέψου λίγο και το μόνο μου. Μια πτωχή καρδιά που σ' αγαπώ, να μην τη δυνάμεις. Έλα μη μ' αφήνεις μόνο μου, σκέψου λίγο και τον πόνο μου. Κι αύριο και η καρδιά που σ' αγαπώ, να μην τη δυνάμεις. Δίχως ποτέ να αλλάξει η συμπεριφορά ή χαρακτήρα, παρά την τεράστια επιτυχία και τη δημοτικότητά της, η Ρούλα έγινε για τον κάθε ένα από τα εκατομμύρια των τηλεθεατών που συντρόφευε από τη μικρή οθόνη, ακριβώς αυτό που αποτελεί και για το πολύ στενό της περιβάλλον. Είναι η μέρος οικογένειάς μας. Μια γυναίκα με μια τσαχπινιά απίστευτη και μια ενέργεια που είναι πολύ μεταδοτική. Δεν ξέρω, τώρα μπορεί να είναι και θετικό, αλλά μειονέκτημα είναι ότι είναι πάρα πολύ αυστηρή με τον εαυτό της. Είναι πολύ αυστηρή, δεν χαρίζεται, δεν χαϊδεύει τον εαυτό της, δεν λέει ψέματα στον εαυτό της και αυτό καμιά φορά ίσως, ξέρεις, να την ταλαιπωρεί σε εισαγωγικά. Αλλά το αποτέλεσμα, βέβαια, σου δείχνει ότι έχει δίκιο. Κοπελά, καλά τα λες. Σε βλέπω τώρα, ωραία τα λες. Δηλαδή από όλες αυτές εδώ που είναι στην τηλεόραση, τα λέτε καλά, ωραία, θα προχωράτε. Ναι. Αλλά, καλώς η κυρία Ράμπου. Σ' αρέσει, ο άντρας σ' αρέσει η εκπομπή μου. Σ' αρέσει η εκπομπή μου. Καταπληκτική κυρία Ράμπου. Καλά που την κάνω, ναι. Ο άντρας σας ο Ράμπου, τι κάνει. Με τα όπλα όλα αυτά κανονικά. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε το μετά, Γιώργο μου, σε παρακαλώ. Μετά, γιατί μετά να δείτε πώς θα βγείτε έτσι. Για τα φώτα έτσι θα βγείτε, σκοτεινά όλα κοιτάζω. Καλά. Μη μου πέσει το κεφάλι, άνθρωπε μου, πίσω από πάνω. Περίμενε, δεν είναι έτσι, ώρα ακόμα. Σε Γιώργο, λίγο. Σε λίγο. Επειδή φοβάμαι τον άντρα στο Ράμπο. Αυτό είναι, θα βγάλω το πιστόλι. Σε λίγο, σε τρία λεπτά. Σε τρία λεπτά. Έχω και ένα δυσάρεστο Βαρόνα μαθαίνει. Αυτός περιμένει απάντηση. Έχω και σε άρση. Οι τρεις λέξεις είναι αναμφίβολα σαρωτική σε όλα. Στην συμπεριφορά της, στον τρόπο που δουλεύει, με τα καλά και τα κακά. Ένα ελάττωμα που δεν βρίσκω τη λέξη είναι ότι παρασύρεται πολλές φορές και από τον ίδιο της τον εαυτό και πω, αλλά τη λέξη που θα έβαζα πάνω απ' όλα, πάνω από τις τρεις λέξεις, με LED φωτάκια να αναβοσβήνουνε, ταλαντούχα. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ζωντανός, πολύ αυθόρμητος, βαθιά ευαίσθητη και αυτό είναι κάτι που το αγαπάω πολύ πάνω της και μ' αρέσει και αυθόρμητη, πολύ αυθόρμητη. Να την περιγράψω τη Ρούλα Κορομιλά με τρεις λέξεις είναι δύσκολο. Σίγουρα θα μου βγει ταλέντο, θα μου βγει αλήθεια και θα μου βγει και ευαισθησία να πω για τη Ρούλα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η Ρούλα είναι ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Στη Ρούλα αγαπάω τα πάντα της. Και την τρέλα της και την ευαισθησία της και πολλές φορές την υπερβολή της. Και επειδή διαμάχες συνεχίζονται και όλα αυτά,
μας κάνουν να χαμογελάμε, γιατί αν τσακώνονται μεταξύ τους κάποιοι γνωστοί, νομίζω το μόνο που μπορείτε να κάνετε εσείς είναι να χαμογελάτε ή να λέτε κοίτα ρε που καταντήσανε. Όπως και εμείς το λέμε. Δεν έχει σημασία αν είμαστε παρουσιαστές και κάνουμε εκπομπές. Το ίδιο φαντάζομαι ισχύει και για εσάς. Αν υπάρχει ένα αρνητικό σημείο, θεωρώ ότι η Ρούλα είναι τόσο καλό παιδί, είναι τόσο καλή ψυχή, σε σημείο ώστε πολλές φορές κάποιοι που μπορεί να έχουν βρεθεί στη δική μου θέση απέναντί της, να έχουν εκμεταλλευτεί περισσότερο τη δική της δυναμική, το χώρο που μπορεί να τους δώσει ή τις ευκαιρίες που μπορεί να τους δώσει, σε βαθμό που ήδη να μην το αξίζουν ή να μην αξίζει αυτή το καλό που τους έκανε. Αστεία, γενναιόδορη πολύ, πολύ γενναιόδορος άνθρωπος, εξαιρετικός συμβουλάτορας, ξέρει να ζυγίζει τρομερά τα συν και τα πλην. Δηλαδή έχω συζητήσει με τη Ρούλα για δουλειά, κάτι που μπορεί να μου έχουν προτείνει, που μπορεί να μην είναι για τηλεόραση, να είναι για θέατρο, που δεν είναι ο τομέας της. Και μου λέει, ωραία, με τη Ρούλα έμαθα αυτό. Παίρνουμε ένα χαρτί, χωρίζουμε στη μέση το χαρτί και λέμε από εδώ τα θετικά, από εδώ τα αρνητικά. Πάμε να τα ζυγίσουμε. Τι βγαίνει στο τέλος? Αυτό. Αυτό τον τρόπο τον έχω μάθει από τη Ρούλα. Λοιπόν, να σου πω κάτι, Ρούλα. Ναι. Κώστας Γρηγοράκης, σκηνοθέτης, θέλω από τώρα ένα χειροκρότημα. Κώστα, σε παρακαλώ να κάνεις καλά πλάνα στη Ρούλα. Ρούλα μου, θέλω παρακαλώ να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι θες. Τώρα εδώ. Ναι, εδώ. Πειράζει. Τώρα έλεγα να κάτσω κάτω να σε καμαρώνω. Έτσι κι αλλιώς είναι ένας λόγος που ήρθα εδώ. Θέλω να σε αγαπάω. Εγώ λέω να κάτσεις λίγο δίπλα μου γιατί σε χρειάζομαι αυτή τη στιγμή, παρόλο που μπορεί να μην φαίνεται. Θέλω να μου πεις. Ναι. Και νομίζω ότι είναι απορία αυτή γενικότερη. Ας τη λύσουμε να τελειώνουμε με αυτό. Αυτό το θέμα είναι. Λαϊκό δικαστήριο. Τι είναι αυτό που σε παρακίνησε να είσαι εδώ? Να είμαι στο τέστη του Βάρ. Βεβαίως, παρακαλώ, ελάτε εδώ. Εδώ την Εζέτα λέει, δεν λέει Ρούλα. Δεν μπορώ να πάρω τη θέση κανενός, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι η θέση σου, κάτσε τη θέση σου. Είναι μάλιστα μοναδικό στα ελληνικά τηλεοπτικά χρονικά το γεγονός ότι οι προσωπικότητες του θεάτρου, του τραγουδιού αλλά και της τηλεόρασης όχι μόνο δεν ξεχνούν τη στιγμή της γνωριμίας τους μαζί της, αλλά θυμούνται και λεπτομέρειες, καθώς για τους περισσότερους η γνωριμία με τη Ρούλα Κορομιλά έγινε σε δύσκολες ή σημαντικές για τους ίδιους περιόδους. Ένα βράδυ ήμασταν μετά από τη δουλειά και πάμε στο σπίτι του Μιχάλη Ασλάνη, γιατί πηγαίναμε πολύ συχνά, ο οποίος μας έχει καλέσει να γνωρίσουμε κάποιον που πιθανόν να μας άρεσε, κυρίως τη Ρούλα. Λέει, ελάτε, έχω λέει ένα παιδί το οποίο παίζει καλή κιθάρα και ρε Ρουλάκι, μπορεί να σου κάνει για την εκπομπή. Μπαίνουμε στο σπίτι του Μιχάλη Ασλάνη και μας συστήνει ένα παιδί με μακριά μαλλιά, πολύ ωραίο παιδί, που το λέγανε Σάκη Ρουβά. Τον βάζει λοιπόν, Ρούλα τώρα θα θυμάται, και αρχίζει ο Σάκης και παίζει κιθάρα. Κοιταζόμαστε με τη Ρούλα, μου λέει να σου πω, πάω πιο μέσα, μου λέει ρε εσύ καλός είναι. Της λέω Ρούλα, νομίζω ότι καλός θα είναι, δεν τον καλεί στην εκπομπή, πλέον δεν τον ξέρει κανένας, αλλά να σου πω δεν έχω κι άλλο να καλέσω. Όπου έτσι καλεί το Σάκη Ρουβά η Ρούλα στην εκπομπή της στον Αντένα. Ζήσε πάλι μπροστά μου άλλη μία βραδιά, μα απόψε γλυκιά μου θα σ' το πω καθαρά. Τέρμα πια τα παιχνίδια και οι αναβολές, αφού ξέρω πως και εσύ το θες, ξεχνά τις ενοχές. Yeah.
Το πάθος έρχεται και φεύγει η λογική. Υπήρξε μια περίοδος που κάναμε πολύ παρέα και έχω πολλά να θυμάμαι από εκείνη την περίοδο και πάρα πολύ γέλιο. Η πρώτη επαφή έγινε εντελώς τυχαία, δηλαδή με είχαν καλέσει να βοηθήσω στη μετάφραση, γιατί ήταν πολλοί Ιταλοί εκεί και δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν με το ελληνικό τμήμα του Τσάου Αντένα, τότε ήταν στο Τσάου Αντένα, και μου λένε έρχεσαι να βοηθήσεις, να λες δύο πράγματα στα ελληνικά, αυτά που λένε οι Ιταλοί, γιατί υπάρχει δυσκολία επικοινωνίας. Και πήγα σχεδόν ως μεταφραστής. Και όταν είδα τη Ρούλα, ήταν αμέσως αυτό που λέμε συμπάθεια με την πρώτη ματιά, γιατί ήταν πολύ γενναιόδορη και γενικότερα είναι γενναιόδορη με τους πρώτους ανθρώπους που γνωρίζει. Είναι το αντίθετο από αυτό που συνηθίζουν οι stars. Και μετά από μερικές μέρες ήταν στο τηλέφωνο, μιλούσαμε και με ακούει η γυναίκα μου να μιλάω στο τηλέφωνο και να λέω: ναι, κορίτσι μου, εντάξει, κορίτσι μου, με ποια μιλάς? Με τη Ρούλα Κορομιλά. Και μου λέει: δεν είμαστε καλά. Με τη Ρούλα Κορομιλά μιλάς και τη λες κορίτσι μου? Ναι, και από τότε έχει μείνει κορίτσι. Σαρωτική, έχει ιδέες, θέλει να καταφέρνει το ακατόρθωτο, θέλει να κάνει πράγματα. Πολλές φορές αυτή η δίψα της να εξελίσσεται, δηλαδή αν της δώσεις της Ρούλας μια εκπομπή τώρα, μπράβο, και το κάνει και κάνει τεράστια τηλεθέαση και όλα αυτά. Τον πρώτο μήνα αυτή που θα προσπαθήσει να κάνει κακό στην εκπομπή είναι η ίδια η Ρούλα. Γιατί θέλει συνέχεια να κάνει κάτι καινούριο. Δεν είναι πάνω από κάναμε 40%, οκ, okay, πάμε για άλλα. Όχι. Θέλει μετά να κάνει κάτι άλλο. Τη γνώρισα πριν από χρόνια, λέμε πόσα. Πάντως, έφαγα στο σπίτι της, σπιτικό φαγητό. Λέγαμε τα προσωπικά μας, κάναμε πολύ στενή παρέα. Και γενικά σε όλα τα χρόνια που ακολούθησαν, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθούσε στενά τη ζωή μου, πολύ στενά.
και κατά κάποιο τρόπο ένιωθα πάντα μια προστασία από εκείνη και επαγγελματικά και προσωπικά, προσωπικά κυρίως με μάλωνε, αλλά μια προστασία. Όταν στο μυαλό μου λες Ρούλα Οικονομιλά, θυμάμαι γιορτές, να είμαστε όλοι στο σπίτι και να περιμένουμε πώς και πώς την πρωτοχρονιά με τη Ρούλα ή να δούμε το τι σοου θα κάνει, ποιον θα έχει καλέσει, όλη αυτή την υπερπαραγωγή. Στην υγειά της, στην υγειά της. Και στην υγειά της καινούργιας χρονιάς που εμείς προσπαθούμε σήμερα να προδιαθέσουμε ευχάριστα τους τηλεθεατές και να ξεχάσουν ό,τι δυσάρεστο έχει περάσει το 97 και τους έχει προκύψει. Και τι άλλο να τους πούμε, πες μου, ευχές. Να τους πούμε. Να πούμε να ερωτευτούνε σήμερα το βράδυ. Μια ωραία ευχή. Να ερωτευτούνε σήμερα. Αυτοί που είναι μόνοι τους να ερωτευτούν και να περάσουν καλά. Νομίζω, ναι, νομίζω ότι είναι μια καλή συνταγή αυτή. Εμείς θα ερωτευτούμε ή όχι. Όχι μεταξύ μας. Λέω. Εμείς οι δυο είμαστε ερωτευμένες χρόνια μεταξύ. Αγάπη μου. Ναι. Όντως, ναι. Να μην πω τώρα για την πρώτη σαλάτα πάλι και όλα αυτά. Τι, για την πρώτη σαλάτα. Ναι. Κοιτάξτε. Θυμάσαι στην Ερτένα όταν ήσουν πριν 4-5 χρόνια, όχι, όταν ξεκινούσες. Οκτώ θες να βρεις, αλλά τα κρύβεις. Ναι, κοιτάξτε, αγόρια, είναι και νοικοκυρά. Φτιάχνει και σαλάτες και περιποιείται πολύ τους άντρες. Λέω ψέματα. Όχι, αγαπάω πολύ τους άντρες και είμαι διατεθειμένη να κάνω τα πάντα για αυτούς. Μπράβο, ρε μάνα! Αυτά είναι όλα. Αυτό είναι. Γυναίκα με όλα. Τη γνώρισα από κοντά φέτος και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ προστατευτική. Το θυμάμαι αυτό και θυμάμαι κιόλας ότι μας έλεγε ότι. Επειδή πήγαινα δημοτικό, ήμουν πολύ μικρή. Και θυμάμαι ότι ερχόταν και μας έλεγε ότι μη τυχόν και μάθω ότι δεν πάτε καλά στο σχολείο, γιατί θα έχουμε θέμα. Με την παρατηρητικότητα παρατηρείτε κάποια στοιχεία πάνω του που προσπαθεί να καλύψει, να κρύψει αυτός. Κάτι γίνεται. Για να δούμε τώρα εδώ τι γίνεται. Για να δούμε. Βασικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά δεν είναι δύσκολο. Μπορώ να μαντέψω μόνο ότι είναι άντρας. Ότι είναι άντρας, ναι. Ναι, το μόνο. Για να δούμε. Δεν μπορώ να μαντέψω τίποτα άλλο. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι και κουτό, μήπως είναι ο μπάγκαλος. Όχι! Γιατί πρέπει να βάζουμε συνέχεια στο στόχαστρο τα πολιτικά πρόσωπα της χώρας. Έτσι πρέπει, κυρία Ρούλα. Σας αρέσει ο μπάγκαλος? Όχι καθόλου. Κύριος Κούβελας μου αρέσει. Ποιος σας αρέσει? Ο κύριος Κούβελας. Ο κύριος Κούβελας. Δεν έχετε άδικο. Θα δούμε τι θα βγάλει το τεστ μετά. Πηγαίνουμε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Ενέτη 1996, στα τέλη του. Στην εκπνοή του χρόνου που με καλεί η Ρούλα να πάω στο Μπράβο και με μεγάλη χαρά το κάνω, μην ξέροντας τι πρόκειται να συμβεί. Επιλέγω ένα τραγούδι του Ορφέα Περίδη, το «Κάτι μου κρύβεις». Το τραγουδάω και τα υπόλοιπα τα έγραψε ιστορία. Πολύ γέλιο. Εντάξει, πίσω περνάγαμε υπέροχα και γενικά η Ρούλα είναι ένας πολύ ωραίος άνθρωπος στην παρέα. Δεν όλα, τι σε ενοχλεί? Τίποτα, εμένα μου αρέσουν όλα, απλώς θέλω στοργή και προδέρμ. Η Τζέννη θέλει κάτι άλλο. Καταρχήν έχει αυτοσαρκασμό, που είναι πολύ σημαντικό. Έχω να θυμηθώ ένα αστείο περιστατικό που δεν ήμουν εκεί όμως εγώ, αλλά ήταν μια φοβερή ιστορία, που ήταν να κάνουν μια πλάκα με κάτι λιοντάρια που είχαν φέρει στο σόου. Και είχαν και το Διονυσίου νομίζω. Και κάπου είχαν κρύψει τα λιοντάρια και ο Διονυσίου δεν ήξερε και... μετά η ιστορία έχει κάτι άλλο που δεν κάνει να το πω, ναι. Και μπήκε στο καμαρίν της Ρούλας τέλος πάντων και είχε γίνει μια φοβερή πλάκα. Και γινόταν συνέχεια τέτοια πίσω backstage, ήταν πολύ ωραίες εποχές. Το είπα καλά. Το είπα πάρα πολύ καλά. Δεν ξεδιάσατε, εσείς ποιες? Εγώ ποια είμαι? Λοιπόν, την επόμενη ερώτηση. Γρήγορα, την ξέρει, όχι, θα την πω εγώ. Κυκλοφορεί φήμη ότι ήθελε να κάνει αθλητικό ρεπορτάζ για να φτάσει στα γήπεδα. Αθλητικό? Έκανα αθλητικό ρεπορτάζ το 79 στην εφημερίδα Τα Νέα. Μετά το 81 στο Έθνος και μετά έκανα όλα τα ρεπορτάζ τα υπόλοιπα μέχρι που πήγα στο Μέκα. Εμίλια, το χέρι μου, το στήκεις πάρα πολύ! Εμίλια, το χέρι μου! Είχα την τύχη τη Ρούλα να τη γνωρίσω μέσω της οδοντιατρικής μου ιδιότητας, αλλά καταλήξαμε να είμαστε φίλοι και νιώθω τυχερός γι' αυτό. Ναι, είμαστε φίλοι πια, μπορώ να το πω. Πάμε σχεδόν στο 1990 κάτι, τότε που εγώ κυκλοφορούσα τους πρώτους μου δίσκους. Θυμάμαι να φιλοξενούμε, να είμαι πάντα η πρώτη της καλεσμένη, γιατί μου έλεγε ότι της φέρνω γούρι. Πάρα πολλά χρόνια πίσω, πάρα πολλά. Πολλά και ωραία χρόνια πίσω. Ήμασταν σε μια πρεμιέρα και ήταν η πρώτη φορά που μου μίλησε. Πάρα πολύ θερμά και πάρα πολύ ζεστά, σε σημείο που είχα σοκαριστεί και είχαμε κάτσει μαζί και είχαμε παρακολουθήσει την παράσταση. Ένα φλάς αυτό. Μία άλλη φορά είχαμε συναντηθεί σε ένα τηλεμαραθώνιο και είχαμε κάτι στο ίδιο τραπέζι και με άλλους μαζί. Δεύτερο φλάς. Αυτή ήταν η γνωριμία μας με τη Ρούλα. Η γνωριμία με τη Ρούλα Κορομιλά αρχικά έγινε από το τηλέφωνο.
Ήταν ένα βράδυ, θυμάμαι Νοέμβριο του 2007. Ήμουν παρουσιαστή του πρωινού καφέ. Ήταν μια περίοδος που υπήρχε πολύ γκρίνια από τα μίντια. Δηλαδή, όπου διάβαζες, για κάτι θα έφταιγα. Πολύ κράξιμο και ήμουν πολύ στεναχωρημένη. Η Ρούλα Παρομιλιά, λοιπόν, πήρε την πρωτοβουλία και με πήρε τηλέφωνο, χτύπησε το κινητό μου, είδα ένα αριθμό που δεν τον γνώριζα, το σήκωσα και ακούω από πίσω μία φωνή από την τηλεφωνική γραμμή να μου λέει «Είσαι η Ελεονόρα?» Λέω «Ναι, ποιος είναι παρακαλώ?» Μου λέει «Καλησπέρα, είμαι η Ρούλα Παρομιλιά». Και πάγωσα. Στην αρχή νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα, αλλά όντως κατάλαβα τη φωνή της όταν αυτή, οπότε τον πίστεψα. Μου συστήθηκε, μου είπε ότι ήθελε πάρα πολύ καιρό να με πάρει και να με γνωρίσει και από κοντά. Μου είπε, άκου να σου πω κάτι κοριτσάκι μου, έχεις ταλέντο, μην ακούς κανέναν, μην επηρεάζεσαι, προσιλώσου σε αυτό που θες να κάνεις, δούλευε και θα δικαιωθείς. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι, δεν θέλω να σε παίρνει από κάτω, σε πιστεύω πολύ, θα χαρώ να σε γνωρίσω από κοντά. Η ίδια άλλωστε ξέρει απλόχερα να δίνει. Έχω υπέροχες αναμνήσεις, υπέροχες έτσι, εικόνες από τότε και θυμάμαι εκείνη τη χρονιά μόνο με θετικά συναισθήματα. Θυμάμαι ότι με ανακούφιζε πάρα πολύ το να βρίσκομαι κοντά της. Και μετά οι επαφές μας γίνανε ακόμα πιο συχνές, ειδικά προς το καλοκαίρι που χρειαζόμουν και τις συμβουλές της, γιατί ήταν η περίοδος μεταβατική που έφυγα από τον Αντένα, πήγα στο Σταρ. Τη συμβουλευόμουν σε κάθε κίνηση και σε κάθε βήμα. Δεν έκανα τίποτα αν δεν έπαιρνα τη Ρούλα τηλέφωνο. Για κάθε διχαστόν θα γίνεται κομμάτια. Ευρώπες και Αμέρικες μαζί του θα γυρίσω. Θα δίνω με ψαμάνε και θα πίνω, θα καπνίσω. Και κοιτάτε πια περνάει, το νησί δεν συγχωνάει. Τώρα να μπει και τσιγάρο. Τα επόμενα χρόνια συναντήθηκαν οι δρόμοι μας και ειδικά όταν ήμουνα στον Α, το Μες στην Καλή Χαρά, τολμώ να πω ότι ήταν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ένα δικό της εγχείρημα. Και ο τίτλος ήταν δικός της, δεν ξέρω αν αυτό είναι γνωστό ή αν το λέω πρώτη φορά εγώ. Το Μες στην Καλή Χαρά είναι τίτλος που ανήκει στη Ρούλα Κορομιλά. Η Ρούλα, κάτσε, γιατί ένα αυτοκίνητο έρχεται. Η Ρούλα είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Και ποιο άλλο. Να μας πει τα υπόλοιπα. Για να μας πει. Σε εκείνη η εμπειρία, εκείνης της χρονιάς, με τη Ρούλα φυσικά, νομίζω πως ήταν για μένα καθοριστική, γιατί παρότι ήμουν πολύ μικρή, συνειδητοποίησα ή τέλος πάντων απέκτησα την αίσθηση ότι μου αρέσει αυτός ο χώρος και θα ήθελα να ασχοληθώ. Γι' αυτό και μεγαλώνοντας, έκανα και αντίστοιχες σπουδές, πήγα στο Πανεπιστήμιο για μέσα μαζικής ενημέρωσης και νομίζω ότι τότε εκείνη ήταν η αρχή για να καταλάβω ότι με ενδιαφέρει αυτός ο χώρος. Είχε λοιπόν να δημιουργήσει ένα talent show για μία ή ένα show μόνο, έτσι μην φανταστείτε, κάθε εβδομάδα, μόνο για εκείνο. Ήταν ένα θεματικό. Και ήμουν μέσα στην Κριτική Επιτροπή. Εγώ μικρή, ντροπαλή, δεν είχα οικειότητα ακόμα, δεν είχα αρχίσει να δουλεύω κι εγώ στη τηλεόραση, αλλά με έκανε να αισθανθώ πάρα πολύ άνετα και είχα περάσει καταπληκτικά. Οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν μία από τις πολύ ωραίες εμπειρίες που θυμάμαι από την ελληνική τηλεόραση. Μπορεί να χτυπήσει το τηλέφωνό μου ένα βράδυ και να μου πει τι κάνεις και να της πω τίποτα και να μου πει έλα το σπίτι να παίξουμε μπιρίμπα. Θα πάω, θα παίξουμε μπιρίμπα και ταυτόχρονα θα δεις ένα μπουφέ μπροστά σου, τα οποία τα μαγειρεύει όλα μόνη της και όλα εκείνη. Συγκλονιστικός και θα παίξουμε και μπιρίμπα και θα φάμε και θα πιούμε και θα γελάσουμε και θα καλέσει κι άλλο κόσμο στο σπίτι και θα πεις ρε παιδί μου κοίτα εκεί που καθόμουν ξαφνικά στον καναπέ μου βρίσκομαι στο σπίτι της Ρούλας και κάνω ένα πάρτι. Ήταν πάντα εκεί όλα αυτά τα χρόνια από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία. Ακόμα και όταν δεν είμαστε στον καναπέ της με τα πόδια πάνω στο σαλόνι της με τα πόδια πάνω στον καναπέ να μιλάμε ώρες ατέλειωτες, ακόμα και όταν χανόμαστε κατά περιόδους και κατά διαστήματα, ξέρω ότι είναι παρούσα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα πέδιλα που μου είχε αγοράσει, τα πέταξα αμέσως. Γιατί, κύριε Πέδη? Δεν μπορώ να πω τα υπόλοιπα. Οικειότητα. Δηλαδή, μπορεί να κάνω καιρό να τη μιλήσω, αλλά όταν θα την πάρω τηλέφωνο, τη θεωρώ δικό μου άνθρωπο και θα τη μιλήσω πολύ ανοιχτά για ό,τι μου συμβαίνει. Ίσως επειδή τίποτα δεν της χαρίστηκε, αλλά το κατέκτησε με πολλή και σκληρή δουλειά,
Η Ρούλα, όπως ακριβώς έκανε με τους δικούς της ανθρώπους στην καθημερινότητά της, τους οποίους στήριζε στα δύσκολα, χρησιμοποίησε την τηλεόραση ως μέσο κινητοποίησης και βοήθειας για κοινωνικές ομάδες και συνανθρώπους που χρειάζονταν στήριξη. Το όνομα της άλλωστε ταυτίστηκε με τους θρυλικούς πλέον τηλεμαραθώνιους, τους οποίους πρώτη έκανε για να συγκεντρώσει χρήματα για καλό σκοπό, παραμένοντας η ίδια στον τηλεοπτικό αέρα ασταμάτητα ακόμη και περισσότερο από 24 ώρες. Και να πούμε το σύνολο τώρα, έχουμε 33 εκατομμύρια χειροκρότημα, 33 εκατομμύρια από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και βεβαίως θα θεμελιώσουμε όλοι μαζί το κτίριο. Θα είμαστε όλοι την ημέρα που θα θεμελιώσουμε το κτίριο, που θα ανοίξουμε τις πόρτες, θα είσαστε οι πρώτοι καλεσμένοι. Η πρώτη επαφή ήταν όταν ξεκινήσαμε με τη σκέψη να κάνουμε ένα τηλεμαραθώνιο για να μαζέψουμε χρήματα να φτιάξουμε το δικό μας κέντρο, την Πόρτα Ανοιχτή. Με τη βοήθεια του Ιδρύματος Βουδούρη είχαμε το οικόπεδο, είχαμε λίγα λεφτά, αλλά ασφαλώς δεν είχαμε τα λεφτά για να κάνουμε ένα κτίριο όπως το θέλαμε. Και εκεί πλησιάσαμε το Μέγα τότε και αμέσως προσφέρθηκε η Ρούλα η Κορομιλά και ξεκίνησε μια καταπληκτική συνεργασία, διότι δεν είχε ξαναγίνει τηλεμαραθώνιο στην Ελλάδα. Η Ρούλα μπήκε αμέσως στην ιδέα και στη σκέψη, είχε έτσι πολύ όρεξη να το κάνει αυτό το πράγμα, την ένοιαζε. Ήταν πολύ σημαντικό να βρεθεί ο σωστός άνθρωπος. Και φάνηκε από την πρώτη στιγμή ότι η Ρούλα Κορομιλά μπορούσε να την κάνει αυτή τη δουλειά. Είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Νίκο, αυτές τις στιγμές που έζησες τις συγκινητικές, ξαναζούμε σήμερα εδώ στο πλατό. Και βέβαια, εδώ θα πρέπει να δώσουμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στην κυρία Δάφνη Οικονόμου, η οποία είναι εκπρόσωπος εταιρείας προστασίας πλαστικών και είναι η ψυχή της εταιρείας. Είναι η γυναίκα με τις πολλές ευαισθησίες, αυτή η οποία έχει ξεκινήσει όλη την ιστορία, αγαπάει όλα τα παιδιά, τα φροντίζει όλα τα παιδιά. Α, και περάσαμε καταπληκτικές στιγμές, όπως θέλω να δώσω και ένα μπράβο σε όλες τις κυρίες της εταιρείας, κυρία Οικονόμου. Βέβαια είχαμε και ένα μικρούλι, το Σταύρο, τώρα μαζί μας, ο οποίος από τα φώτα και από τη δημοσιότητα καλά έκανε. Τρόμαξε. Τρόμαξε. Θυμηθήκαμε λίγες στιγμές από τον πρώτο τηλεμαραθώνιο που κάναμε, που ήταν αρκετά επιτυχημένος και πρέπει να δώσουμε και ένα ακόμα ευχαριστώ να πούμε στον κόσμο. 500, να πω εγώ κυρία Οικονόμου, 540 εκατομμύρια συγκεντρώθηκαν. Βγάλαμε την πρώτη φορά 450 εκατομμύρια. Ήταν μια θαυμαστή βραδιά. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά έχω μια φοβερή αδυναμία στα μικρότερα παιδιά. Και θέλω έτσι κι άλλη μια φορά να πει ο Σταύρος, που δεν μπορεί να μιλήσει βεβαίως, αλλά αντιλαμβάνεται τα πάντα, δεν μπορεί να κινηθεί. Και να θέλω να σας πω εκ μέρους όλων των παιδιών, από τα μικρά παιδιά του Ιδρύματος, να σας πει θέλει καλό Πάσχα. Και να θέλει να σας πει ότι δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά τα παιδιά με τις ιδιαιτερότητες. Είτε είναι Πάσχα, είτε οποιαδήποτε άλλη μέρα. Και ο τηλεμαραθώνιος δεν ήταν όπως γίνονται τώρα οι τηλεμαραθώνιοι. Ήταν, ξεκίνησε από τις 7 το πρωί και πήγε ως την άλλη μέρα στις 7 το πρωί. Και ήταν εκεί στο πλατό η Ρούλα από το πρωί, μιλώντας, κάνοντας συνεντεύξεις, μπαίνοντας, βγαίνοντας. Δηλαδή ήταν πραγματικά μια προσφορά τεράστια. Και είχε τη χάρη, είχε τον τρόπο να το κάνει αυτό το πράγμα και είχε και την εξυπνάδα να το κάνει με τον σωστό τρόπο. Και το αποτέλεσμα ήταν συνταρακτικό. Το αποτέλεσμα ήταν συνταρακτικό. Μαζέψαμε μισό εκατομμύριο μέσα σε αυτές τις λίγες ώρες από παιδιά σχολείου, από φαντάρους. Το διασκεδαστικό, αν θέλετε, ήταν ότι κατά τις 10 το βράδυ εμφανίστηκαν οι μεγάλες εταιρείες και τα μεγάλα ονόματα. Δηλαδή όταν είδαν ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να ακουστούν, τότε ακούστηκαν. Ως εκείνη την ώρα ήταν απλός κόσμος τους οποίους τους συγκίνησε η Ρούλα. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η επιτυχία οφείλεται πάρα πολύ σε εκείνη. Μετά από αυτή την προσπάθεια, τη μεγάλη που έγινε τότε με το τηλεμαραθώνιο, σκεπτόμασταν πού να βάλουμε το όνομα της Ρούλας.
και σκεφτήκαμε μαζί με τα παιδιά, το κουβεντιάσαμε και είπανε ότι αφού είναι άνθρωπος που έχει σχέση με τις τέχνες, να βάλουμε το όνομά τους εκεί που εμείς κάνουμε χορό, τραγούδι, μουσική, που είναι η πτέρυγα της Λέσχης, τη λέμε Λέσχη, διότι εκεί είναι το καλύτερο μέρος για να τη θυμόμαστε. Και πάντα την έχουμε πολύ κοντά μας. Η αλήθεια είναι αυτή. Ελάτε λοιπόν να κάνουμε μια προσπάθεια όλοι μαζί. Ελάτε σας παρακαλώ να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους και να τους δούμε πάλι χαμογελαστούς και όλα τα παιδάκια να παίζουν κανονικά στα προάβλια του σχολείου και όχι στις αλάνες και στα υγρά δάπεδα και γήπεδα. Σας παρακαλώ λοιπόν, ελάτε όλοι μαζί, 60-28.000. Είδατε, πουλάνε τα παιχνίδια τους. Εμάς δεν είναι τίποτα αν δώσουμε ένα χιλιάρικο, σας το λέω. Έχουμε μαζέψει 134 εκατομμύρια. Εγώ τα θεωρώ λίγα. Σας το λέω, ξέρετε γιατί τα θεωρώ λίγα. Γιατί τις προηγούμενες χρονιές, μέσα σε 4-5 ώρες, είχαμε συγκεντρώσει πάνω από 200 και 300 εκατομμύρια. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πρέπει να καταλάβουμε το πρόβλημα. Μόνο αν θα μπούμε στη θέση των άλλων, τότε θα συνειδητοποιήσουμε τον πόνο, τότε θα καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τα λουλούδια είναι για μένα. Σας αγαπάω πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Μπράβο. Να δώσουμε το παράδειγμα και σε άλλα παιδάκια. Εγώ θα μαζεύω 140 και 140.000 που παίρνουν τα παιδάκια τα παιχνίδια τους και τα πουλάνε και θα τα δίνω σε οικογένειες να περνάνε 2 μήνες τώρα. Γιατί με 140.000 περνάνε 2 μήνες οικογένειες. Μπράβο, μπράβο, να, 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 μπράβο, να. Είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Νίκο, αυτές τις στιγμές που έζησες τις συγκινητικές, ξαναζούμε σήμερα στο πλατό. Εδώ εντοπίζεται ακόμα μία διαφορά. Αν και οι τηλεμαραθώνιοι αποτέλεσαν τηλεοπτικό προϊόν, η Ρούλα Κορομιλά παρέμεινε και παραμένει στο πλευρό εκείνων που στήριξε, ακόμη και όταν κάμερες και φώτα έσβηναν. Η Ρούλα είναι... για μας ο δικός μας άνθρωπος από πολύ παλιά. Την έχουμε συνδέσει όλοι εμείς εδώ στην Κιβωτό με τις απαρχές μας. Είναι εκείνη που είχε καταλάβει το έργο που γινόταν τότε στην Ακαδημία Πλάτωνα σε πολύ δύσκολες συνθήκες που ήμασταν σε ένα πρώην καφενείο με πάρα πολλά παιδιά. Τριμωγμένα θα έλεγα αρκετά, όπου δεν ήταν γνωστό το έργο τόσο και κυρίως εγώ πάλευα μόνος μου για να μπορέσω να ανταπεξέλθω σε όλες αυτές τις ανάγκες των παιδιών και θα έλεγα εκείνη μας ανακάλυψε το όλο έργο που γινόταν εκεί και είχε ακούσει για κάποιον ιερέα που παλεύει εκεί με τα παιδιά μόνος του και τα λοιπά και ήθελε αυτό να το αναδείξει. Ήταν φίλοι μας και ερχόταν και σε στιγμές έτσι από μόνη της, γνώριζε τα παιδιά, νοιαζόταν. Γινόταν συναγερμός, πώς να πω, κάθε φορά που ερχόταν που θα... Έπεφτανε πάνω της, μιλούσε, ήξερε συγκεκριμένα παιδιά. Μας ρωτούσε για την πορεία τους και γενικότερα. Ναι, ήταν αρκετά χρόνια κοντά μας και οπότε είχε αναπτύξει και σχέση και ήξερε αρκετά πράγματα. Η λαμπερή παρουσιάστρια με τα ποσοστά τηλεθέασης που αποτέλεσαν ρεκόρ στα τηλεοπτικά χρονικά, αλλά και τις πρωτοπόρες για την ελληνική τηλεόραση υπερπαραγωγές, όταν αφήνει πίσω της το δεύτερο σπίτι της, το στούντιο, και επιστρέφει στο πρώτο, παραμένει μοναδική οικοδέσποινα. Καταρχάς είναι οικοδέσποινα η Ρούλα. Ζεστή, χαμογελαστή. Η Ρούλα είναι ένα πλάσμα πολύ δοτικό. Είναι ένας άνθρωπος, από τους πιο φιλόξενους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Όταν ανοίγει το σπίτι της και μπαίνει ο κόσμος μέσα, δεν σου λείπει τίποτα. Είναι ένας άνθρωπος που όταν τον έχεις ανάγκη είναι πάντα εκεί. Μετά τα γυρίσματα του Just,
δεν υπήρχε περίπτωση να μην βγούμε μετά να πάμε να φάμε και εννοείται μετά να μας καλέσει στο σπίτι της. Το σπίτι της Ρούλας είναι πάντα ανοιχτό και για τους συνεργάτες της, πόσο μάλλον φαντάζεσαι για τους φίλους της. Είναι ίσως από τις καλύτερες οικοδέσποινες που εγώ έχω δει. Περνάμε πραγματικά πάρα πολύ καλά, γελάμε, είναι ένας πολύ ανοιχτόκαρδος άνθρωπος. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν έχει κόμπλεξ, αυτοσαρκάζεται. Γενικώς οι βραδιές με τη Ρούλα είναι καταπληκτικές και μπορούμε να κάτσουμε μέχρι το πρωί και να λέμε και να γελάμε. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Είναι πολύ ευχάριστα, κάνω παρέα με τη Ρούλα όποτε έχει τύχει να κάνω. Δεν είμαστε, ας πούμε, θα τηλεφωνηθούμε κάθε μέρα τι κάνεις κτλ. Είναι η ψυχή της παρέας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν βαριέσαι μαζί της. Ποτέ δεν νιώθεις, ας πούμε, ότι... Πάντα είναι με ένα χαμόγελο και πάντα θα σου πει μια τάκα έξυπνη για να σε αποσυντονίσει, θα έλεγα. Καλημέρα, είσαι καλά. 19 χρονών, είσαι 20. Πότε έχεις τα γενέθλιά σου? 21 Μαΐου. 21 Μαΐου. Τι ζώδιο είσαι? Δίδυμος. Δίδυμος. Κάτι είπε για τους δίδυμους. Το άκουσα, πώς θα ερωτευτείτε, λέει κάποιους μήνες ποιους. Σεπτέμβρη. Πού το άκουσες, ρε Κωνσταντίνα, από εκεί πέρα μέχρι εδώ? Όλα τα ακούς, Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, αυτό είναι το new look τώρα. Γιατί ξέρεις, και εγώ έχω ένα φίλο μου, ο οποίος είναι 16 ετών και μου λέει πώς να κάνει τα μαλλιά. Πώς τα κάνεις, για δείξα μου. Είναι πολύ εύκολο στον καθρέφτη. Ναι, αλλά είναι ωραία όμως τα μαλλιά σου έτσι. Πέρα από το απίστευτο δέσιμο με την αδερφή της Λένα και τον Θανάση, τον αδερφό της, που μαζί τους μοιράζεται χαρές, αγωνίες αλλά και όνειρα, πάντα υπάρχει μια γωνιά για το φίλο ή τη φίλη που θα χρειαστεί τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Και αυτό είναι που κάνει τη Ρούλα Κορομιλά ξεχωριστή στις παρέες της. Όπως και το ότι είναι μια αξεπέραστη μαγείρισα. Η μοναδική αγωνία της Ρούλας ήταν να μας ταΐσει. Αυτή η Ρούλα, λοιπόν, όσα χρόνια τη θυμάμαι, είχε ένα άρχος να τρώμε. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι πολύ καλή μαγείρισα, υγιεινής διατροφής, της αρέσουν τα υγιεινά και πραγματικά το κάνει πολύ καλά αυτό. Γι' αυτό και μαζεύει συχνά φίλους στο σπίτι και τους κάνει το τραπέζι και μαγειρεύει και είναι κάτι που την ευχαριστεί πάρα πολύ. Μια φορά με είχε φωνάξει σε μια εκπομπή να μαγειρέψω κι εγώ. Τη λέω, Ρούλα, άστο, γιατί εγώ δεν μαγειρεύω. Μου λέει, της λέω, θες να κάνω ένα γλυκό που κάτι τα βολεύω? Όχι, μου λέει, να μαγειρέψεις. Μαγείρεψα κι εγώ, δεν μπορώ να πω ότι σπάσαν τα τηλέφωνα να πάρουν τη συνταγή μου, μπας και τη χάσουνε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, την καλύψαμε την εκπομπή, μαγείρεψα κι εγώ. Λόλα, θα σε σηκώσω τώρα, ξέρεις. Πολύ ωραία. Θα κάνεις πράγματα που δεν έχεις κάνει στην τηλεόραση. Από σένα δεν περιμένω. Δεν ξέρω, η κόρη σου μαγειρεύει? Σαν τη μαμά της και αυτή. Δηλαδή, δεν τώρα η κόρη μου είναι ικανή παντρεία, μην λέτε μαγειρεύει. Λοιπόν, δεν βρήκα μπρο. Και τι παίζει ρόλο αυτό στους άντρες το να μαγειρεύεις, Λόλα? Δεν λένε ότι η ευτυχία περνάει στο μάχη. Ναι, λένε. Το λένε. Ας πούμε κι εμείς ότι περνάει. Ξέρω εγώ δεν το πιστεύω και πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω και πάρα πολύ. Και εν πάση περιπτώσει, άμα αγαπάς και έναν άνθρωπο, δεν ανάγκη να τον φουσκώνεις κιόλας. Μπορεί να φάει και απλά πράγματα και είναι και ευχαριστημένο. Είναι expert μαγειρική. Δεν γίνεται να μην δοκιμάσει αυτά τα συγκλονιστικά πράγματα που φτιάχνει. Αλλά παρόλα αυτά θα το δείτε κι εσείς, νομίζω, τώρα άμεσα στις οθόνες σας. Η σιλουέτα της παραμένει μοναδική. Αυτό που μας χαρακτηρίζει και τους δύο και μας και πάλι το κοροϊδεύουμε είναι η αγάπη μας για το φαγητό. Είναι αστείο γιατί όταν καθόμαστε να φάμε, ο καθένας τρώει από το φαγητό του άλλου. Κυρίως εγώ της βουτάω το φαγητό. Και έχει πλάκα, κοροϊδευόμαστε. Δεν κάνουμε σαν παιδάκια που δεν μπορούν να κάτσουν να φάνε αυτό που έχουν μπροστά τους και μας αμπουκιάζουν γύρω-γύρω και των υπολείπων. Μαγειρεύει πάντα. Μαγειρεύει, τρώει κανονικά, γιατί έχουμε ακούσει και τέρατα ότι ίσα-ίσα είναι και μερακλού. Αν μπορούσε όλους τους τηλεθεατές να τους καλέσει σπίτι τους να τους ταΐσει, γιατί σε ταΐζει. Εγώ έβαλα κιλά από τη Ρούλα, έχω να το πω αυτό. Θα το έκανε. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και μέχρι σήμερα, η Ρούλα Κορομιλά είναι η πιο ισχυρή μετοχή στο χρηματιστήριο της ελληνικής τηλεόρασης και όχι μόνο. Όπως είναι φυσικό, τα έντυπα, εφημερίδες και περιοδικά, οι εκπομπές αλλά ακόμη και το ίντερνετ βάσιζαν και βασίζουν μεγάλο μέρος του περιεχομένου τους στην προσωπική και αισθηματική ζωή της παρουσιάστριας, όπως και στην καθημερινότητά της. Έχοντας κάνει η ίδια τα περισσότερα εξώφυλλα από κάθε άλλη προσωπικότητα της ελληνικής showbiz μετά την Αλίκη Βουγιουκλάκη, δεν έκρυψε ποτέ τα όσα η ίδια βιώνει πίσω από τα φώτα και τις κάμερες. Δεν ήτανε το τραβάτε με και σκλαίω η Ρούλα. Δεν ήτανε εγώ θα πάω τώρα και θα στηθώ σε ένα μέρος που ξέρω ότι περνάνε
και θα κάνω ότι δεν θέλω και από πάνω. Ή θα τους ειδοποιήσω ότι θα είμαι εκεί και μετά θα ξαφνιαστώ, α, που με βρήκατε. Εντάξει, η Ρούλα δεν ήταν τέτοια, ποτέ. Την κράταγε τη ζωή της, την κρατούσε δική της. Άλλο μεγάλο, έτσι, πολύ έντονη μνήμη έχω όταν η Ρούλα ερωτεύτηκε πάρα πολύ. Ήμουνα στο πλατό του πρωινού καφέ μαζί με τη Λίτσα Πατέρα. Περνάει ξαφνικά ο Στέφανος Σαρτίνη. Η Ρούλα τον βλέπει με την άκρη του ματιού της. Γυρνάει, κοιτάζει τη Λίτσα Πατέρα, κοιτάζει εμένα και λέει: «Καλέ, ποιος είναι ο Θεός αυτός?» Ήταν ο Στέφανος Σαρτίνη. Τον οποίο θεωρώ ότι η Ρούλα ερωτεύτηκε πάρα πολύ, ότι εμπνεύστηκε πάρα πολύ και ξεκίνησε το μεγάλο σόου το Τσάο Αντένα, όπου έβαλε μπροστά τον εαυτό της και όταν ο Αντένα ήθελε να αλλάξει σκηνοθέτη, η Ρούλα είπε ότι αν αλλάξετε σκηνοθέτη και δεν είναι ο Ιταλός, θα παραιτηθώ κι εγώ από τον Αντένα. Και η Ρούλα ακολούθησε την καρδιά της. Τόσο καιρό που είσαι στην Ελλάδα, πες μου σε παρακαλώ, ποιες λέξεις ελληνικές γνωρίζεις? Πολύ. Τι πολύ? Πολύ. Τι πολύ? I don't know. Δεν ξέρεις τίποτα? Όλα. Τα καταλαβαίνεις όλα? Όλα, 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 όλα. Και μιλάς όλα? Μιλάς όλα. Μιλάς όλα, ε? Είσαι περιμένος? Απ' το τσάο. Are you happy? Ναι. Όλα τα πρόσωπα που είναι προβεβλημένα από την τηλεόραση, κάποια στιγμή τους χτυπάει την πόρτα και η δημοσιότητα και θέλουν να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται και στην ιδιωτική του ζωή. Νομίζω ότι η Ρούλα ήταν ένα από αυτά τα πρόσωπα, θέλανε, αφού έμενε κάθε μέρα στο σπίτι των ανθρώπων, να μάθουν και πώς είναι η ζωή της, πώς είναι τα συναισθηματικά της, με ποιον είναι παντρεμένη, με ποιον είναι ερωτευμένη, πώς είναι η μητέρα της, ο πατέρας της, τα αδέρφια της. Νομίζω ότι αυτό το αναζητά το κοινό. Έχει καλέσει τους πάντες. Έχουν περάσει από τα πλατό της, νομίζω, όλο το ελληνικό σουμπίζ. Οπότε, ποιο πρόβλημα να έχει να μιλήσει και εκείνη απέναντι σε έναν δημοσιογράφο? Είναι μια στάρ, θα έλεγα. Είναι μια προσωπικότητα πολύ ισχυρή και όλο αυτό το πράγμα το βγάζει και στην τηλεόραση. Σαν αστείο περιστατικό θα μπορούσα να θυμηθώ κάποιες φορές σε κεντρικά μέρη της Αθήνας που έρχονται πολύ συχνά και την χαιρετάνε και της λένε «Μα θυμάσαι, με γνώρισες εκεί και ήμουνα εκεί». Και η καημένη που κάθε φορά προσπαθεί πραγματικά να ανατρέξει τη μνήμη της, να θυμηθεί ποιος ακριβώς είναι, αλλά με τόσο κόσμο, τόσο θαυμαστές, πού να θυμηθεί. Και πάντα προσπαθεί να βρεθεί στη θέση του άλλου για να νιώσει κοντά του. Και πάντα με κοιταζόμαστε, ξέρεις, με μια αγωνία να δούμε ποιος είναι, τι είναι αυτό. Πέφτοντας πολλές φορές θύμα φημολογίας, ανυπόστατων ή γεμάτων υπερβολή δημοσιευμάτων, η Ρούλα έβλεπε την προσωπική της ζωή να κρεμιέται στα περίπτερα. Έχω βαρεθεί αυτό το πράγμα να συμβαίνει στη Ρούλα. Είναι άσχημο. Σταματήσουν λοιπόν πια να πέφτουν πάνω στη Ρούλα κορομιλά και να τρώνε τις άρκες της. Είναι για τα ελάχιστα παραδείγματα ανθρώπων σε αυτό το χώρο που είναι σκληρός, που έχει δεχτεί και δέχεται τόσο σκληρή κριτική. Είναι απίστευτο το πόσο σκληρή κριτική δέχεται η Ρούλα Κορομιλά όλα αυτά τα χρόνια. Είτε δουλεύει, είτε δεν δουλεύει. Είτε είναι μπροστά στις κάμερες, είτε πίσω. Και νομίζω ότι αυτό τη Ρούλα, δεν ξέρω πόσο το έχει διαχειριστεί μέσα της, αλλά νομίζω ότι διαχρονικά είναι κάτι που την πονάει, γιατί ουσιαστικά δεν κάνει κακό σε κανέναν, ναι. Ωστόσο, δεν έκρυψε ποτέ όσα ήθελε να μοιραστεί. Τον πρώτο της γάμο με τον ηθοποιό Πάνο Μιχαλόπουλο, πριν ακόμη αποκτήσει την τεράστια φήμη της, το χωρισμό της, τον ερωτά της με τον Ιταλό σκηνοθέτη Στέφανο Σαρτίνη, αλλά και τον δεύτερο γάμο της με τον διεθνή καλαθοσφαιριστή Νάσο Γαλακτερό, που αν και έγινε στο απόγειο της καριέρας της, κατόρθωσε να κρατήσει κρυφό, όπως και τα διαζύγια της, που δεν έγιναν ποτέ λαϊκά αναγνώσματα. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Η Ρούλα Κορομιλά σεβάστηκε κυρίως τις ζωές των άλλων, των ανθρώπων που εξαιτίας της δικής της επιτυχίας και αναγνωρισιμότητας έβλεπαν τα φώτα της δημοσιότητας. Και έχοντας το χάρισμα να διαχειρίζεται την προσωπική της ζωή μιλώντας ειλικρινά στα εκατομμύρια των θαυμαστών της, δεν έκρυψε ούτε και τη σοβαρή περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία της. Χρόνια πολλά μετά, η Ρούλα έχει σταματήσει για κάποια χρόνια να εμφανίζεται μπροστά από τις κάμερες, είναι στέλεχος και αγωνίζεται
με μεγάλη δύναμη και χωρίς να υποχωρεί και χωρίς να δίνει δικαιώματα να συζητηθεί σε όλο αυτό, αγωνίζεται για την υγεία της. Εγώ είμαι τότε στο downtown. Έχει αποφασίσει, έχει τελειώσει η περιπέτεια όλη αυτή της υγείας της, έχει τελειώσει, είναι σε ύφεση και αποφασίζει να μιλήσει. Φεύγω πρωί για Μύκονο που ήταν το σπίτι της και πέραγε το καλοκαίρι της με το πρώτο αεροπλάνο νύχτα και γύρισα νύχτα με το τελευταίο. Ήταν η πρώτη φορά που συναντιόμασταν οι δυο μας να μιλήσουμε μία κοντά στην άλλη μετά από πολλά χρόνια παράλληλων διαδρομών και με κοινή αφετηρία. Μου μίλαγε, κάποια στιγμή πνιγόταν, ούτε μία στιγμή δεν έσπασε και μίλαγε στο τρίτο πρόσωπο για όλη την περιπέτεια αυτή της υγείας της. Η Μύκονος αισθανόσουν το θαλασσινό αέρα, ήταν αυτό το καλοκαίρι, σιγά σιγά, ξέρεις, άλλαζε, αισθανόσουν ότι περνάει η ώρα, περνάει, αλλάζουν οι αποχρώσεις γύρω-γύρω. Δεν σηκώθηκα από εκείνη την καρέκλα καθόλου. Εκείνη ούτε μία στιγμή δεν έπαιξε τα μάτια της, ότι και εγώ έφευγαν τα δάκρυα χωρίς να μπορώ ούτε να συγκρατηθώ, αλλά ούτε να ακουστεί και ήχος, μην το διακόψω, μην χαλάσω όλο αυτό το πράγμα. Ώσπου σουρούπωσε εντελώς, με πήγε στο αεροδρόμιο ίδια, την αγκάλιασε, ήξερα ότι πλέον είναι άνθρωπός μου. Παπά, κοίταξε τι ωραίο, τα πλάνα, συγχαρητήρια στον κύριο Σαρτίνη. Γνώρισα και τον Σαρτίνη, ναι, νομίζω ότι αυτό το οποίο είχα δει ήταν πραγματικά ένα αίσθημα που υπήρχε και μας βοηθούσε στην εκπομπή. Μας βοηθούσε γιατί υπήρχε καλή διάθεση και ο καθένας θέλει να δώσει τα πάντα προκειμένου να ευχαριστηθεί και ο σύντροφός του και ο συνάδελφός του στη δουλειά. Αλλά γενικότερα νομίζω το κλίμα που υπήρχε ήταν κλίμα ερωτικό, ότι βλέπαμε ο καθένας τη δουλειά μας σαν έναν εκπληρωμένο έρωτα που θα πρέπει να τον προφυλάξουμε και κάθε τόσο να τον ανανεώνουμε. Ακριβώς αυτή η ερωτική χημεία φαίνεται ότι οδήγησε τη Ρούλα στα σκαλιά του επιβλητικού δημαρχιακού μεγάρου της Ήρου. Δεν έπρεπε να το μιλήσω. Δεν έπρεπε να το μιλήσω. Έπρεπε να το σκεφτώ καλύτερα. Δεύτερη χρονιά στη Ήρου. Πολύ δύσκολο μου φαίνεται. Φαίνεται δύσκολο δηλαδή να ξαναγεμίσει αυτή η υπέροχη πλατεία, γιατί η επιτυχία μια φορά γίνεται. Όσο και να σε αγαπάει κανείς, ξέρω εγώ είναι πολύ δύσκολο και ανέφικτο, θεωρώ, να γεμίσεις όλη αυτή την πλατεία από κόσμο. Είναι η πιο σημαντική στιγμή της καριέρας μου, σας το λέω πολύ ειλικρινά. Τρέμω, έχω φοβερό άγχος και φοβερή αγωνία, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα γεμίσει αυτή η πλατεία από κόσμο. Αλλά να, ονειρεύομαι! Να λοιπόν που έγιναν τα δύνατα δυνατά! Σαν γυναίκα γεννά
συντονιά μου, στα συντονιά μου, στα φαντασμάτα. Δεν υπάρχουν πολλά που να τα ζήσουμε μαζί. Κοίτα, κοίτα ψηλά, άλλος αιώνας ζει. Πια παλιά κυβωτός, μέσα του χρόνου τις φορές. Βγάζει ακόμα στο φως, σε κάποια αναφορές. Με τις καταπληκτικές φωνές στο κομμάτι. Δυνατά, δυνατά λοιπόν, όλα τα χέρια ψηλά, δυνατά. Από το 1995 και για 5 σεζόν, η παρουσιάστρια επέλεγε να αφιερώνει μια εντυπωσιακή βραδιά κάτω από τα αστέρια, όπως ονόμαζε αυτό το special show, κάνοντας ίσως την πιο λαμπερή και πολυδάπανη τηλεοπτική παραγωγή έξω από στούντιο, παραμένοντας απλή και οικία. Thank you.
κάνεις το μπράβο. Ευχαριστώ, και στη Σύρο. Δεν μου λες κάτι, πώς ένιωσες που τραγουδείς, γιατί είναι η πρώτη φορά που τραγουδάς. Είναι η πρώτη φορά που τραγουδάω και έχω φοβερό τρακ. Είμαι έτοιμη να πέσω κάτω. Όχι, δεν θα πέσει κάτω γιατί σε κρατάω εγώ και σε αγαπάει και ο κόσμος. Και ελάτε να της αποδείξουμε ότι την αγαπάμε και ότι δεν θα την αφήσουμε να πέσει κάτω την Ελένη. Την οικοδέσποινα του πρωινού καφέ. Τώρα πια. Βράδυ με φεγγάρι και γιατί διάλεξε αυτό το τραγούδι, είσαι ρομαντική, ε! Είναι πολύ ρομαντική και πιστεύω ότι αυτό το τραγούδι θα ήταν το πιο κατάλληλο για αυτό το μέρος. Έχω ξανάρθει στη Σύρο πριν από δύο χρόνια. Παλιότερα. Για διακοπές είχα έρθει, ήταν υπέροχα και σκέφτηκα ότι το συγκεκριμένο μέρος κολλάει με το συγκεκριμένο τραγούδι. Ναι, και το είπες και πάρα πολύ καλά και πολύ ωραία τραγούδι. Και μπράβο. Μπράβο, Ελένη, τροφαλή Ελένη. Ελένη μου γλυκιά, δεν μου λες κάτι. Λες να τα καταφέρουμε απόψε, να τα καταφέρουμε καλά, δηλαδή να ευχαριστήσουμε τους Συριανούς, αλλά να ευχαριστήσουμε τους τηλεθεατές μας παρακολουθούν. Εσύ το καταφέρνεις πάντα αυτό, Ρούλα. Καλά. Δεν χρειάζεται να τα ρωτάς αυτά. Δεν έχεις ανασφάλειες τέτοιου. Έχω ανασφάλειες. Το έχεις αποδείξει με την επιτυχία σου τη συνεχόμενη 6 χρόνια τώρα ή 7. Όχι, 6 χρόνια. Να σου πω κάτι. Όλοι προσπαθούμε και όλοι έχουμε ανασφάλειες. Αλλά απόψε όμως ο κόσμος που είναι εδώ έχει πολύ διάθεση και πολύ καλό κέφι. Και μας λέει ότι θέλει να του αποκαλύπτουμε συνέχεια τα αστέρια που πέφτουν από πάνω. Έχουμε πολλά αστέρια. Έχουμε πολλά αστέρια και έχουμε και πολύ ωραία μέρη εδώ στη Σύρο. Mm. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις. Ξέρω, ξέρω, έχω έρθει πριν από σένα. Να σου πω κάτι. Στη συνέχεια, μήπως σου αποκάλυψαν τι ακριβώς συμβαίνει, ότι εμένα μα, δεν μου λένε. Αυτό ακριβώς σου λέω, ότι εδώ έχει πολύ ωραία σημεία. Εδώ δίπλα, νομίζω αριστερά μας, ήταν η Λέσχη που μαζευόταν η καλή κοινωνία εδώ στη Σύρο για να κάνει τους χορούς της. Φέραν ορχήστρες από την Ιταλία, τώρα εσύ ξέρεις από Ιταλία. Από Ιταλία ξέρω, ναι. Από ορχήστρες δεν ξέρω. Για λέγε λοιπόν. Φέραν τις ορχήστρες από Ιταλία εδώ και κάνανε φοβερούς χορούς με την καλή κοινωνία όλες. Και βέβαια αυτά που ξεχώριζαν ήταν οι τουαλέτες. Ποια θα βάλει την καλύτερη και την πιο ακριβή. Η ιδέα ήταν να γίνει μία και μόνο βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Και το Δημαρχιακό Μέγαρο Σύρου είχε την πιο εντυπωσιακή και φυσική πασαρέλα. Όχι τίποτα άλλο για να σκάσει τη ζήλια της Σικουλιανού. Κατάλαβες, γελάει. Πού είναι μπροστά. Και η Φιλίπα και η Κωστάκη και η Ρέα, σε ξέχασα Ρέα μου, και η Μίριαμ και η Μαρίνα Τσιτικίδου και η Ζωή Σταϊσινού. Έχω ξεχάσει η Μαρίνα Ιμάρκα. Εσύ από τα πρωινά και εσύ ούτε βραδινά καθόλου. Εδώ εμείς είμαστε των πρωινών που γίναμε βραδινές. Έχω ξεχάσει κάποια. Τη Μαρία τη Μάργαρη ξεχάσαμε. Τη Μαρία τη Μάργαρη, τη Δήμητρα Κωστάκη, τις είπαμε όλες. Λοιπόν, Δίκη, εγώ περνάω. Καλύτερη από σένα είμαι εγώ, αγάπη μου. Δεν κάθομαι δίπλα σου. Εδώ οι κουκλάρες και η Φιλίπα. Δεν πάτε μέσα, μη σας βλέπουν πάρα πολύ. Δεν πάτε, κορίτσια, μέσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ομορφήνατε τη Σύρο με την παρουσία σας, κορίτσια. Σας ευχαριστούμε. Μην φύγετε γιατί θα κάνουμε φινάλε μαζί. Ευχαριστούμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ η τουαλέτα αυτή που φοράς, Βαλεντίνα, με κατακόκκινη. Και η προηγούμενη ήταν. Μ' αρέσει το φόρεμα που φοράς που είναι κάτι Χέιντεν. Εγώ δεν λέω να πω. Μ' αρέσει το Ντόνα Κάρα. Μ' αρέσει που κάνει διαφήμιση. Έχω μια ωραία ιδέα. Παρακαλώ. Να κάνουμε μια εκπομπή οι τρεις μας. Δεν ξέρω αν συμφωνεί το κοινό. Σε ποιο κανάλι δεν έχουμε πει. Θα τα βρούμε όλα. Α, συμφωνεί το κοινό. Είμαστε σε διαφορετικά κανάλια και οι τρεις. Πώς θα γίνει τώρα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Α, κάποιος θα βρει τη λύση. Εμείς θα βρούμε γι' αυτό. Ναι. Κάτσε, Βαλέντα, να μας πει τι θα κάνουμε. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η κυρία Κορομιλά πρέπει να ανάψει το ρόλο της γυμναστικής. Να γίνω να κάνω τη γυμναστική. Τη γυμνάστρια. Εγώ τι να κάνω, την κυρία Βέφα. Εγώ την παρουσιάστρια. Ναι. Και η Ελένη. Θα δίνει συνταγές. Και τι συνταγές. Μαγειρική. Νομίζω ότι μαγειρική. Πάμε προς τα κάτω. Ναι, πάμε προς τα κάτω. Ήρθαμε κοντά σας. Ήρθαμε εδώ μαζί σας. Ξέρω τι να κάνετε, ότι μας δίνετε σημασία εμάς. Εμάς θα δώσετε σημασία. Είδατε επάνω εκεί τις κουκλάρες και λέτε τώρα κατεβαίνουν και οι παρουσιάστριες. Ναι. Εγώ τι δουλειά έχω. Είσαι παρουσιάστρια, δεν είσαι, δεν κατάλαβα. Δεν είναι παρουσιάστρια. Τι είναι παρουσιάστρια, επειδή την κάνει να είναι και πολύ καλή γυμνάστρια. Αυτά βλέπει. Αλλάζω ρόλο δηλαδή. Αλλάζει ρόλο ακριβώς. Μόνο για απόψε. Μόνο για απόψε. Όχι, αν θέλει και. Για χάρη του Μπράβο και τη κυρία Κορομιλά. Όχι, κάτι έχουμε να σου προτείνουμε μετά στη συνέχεια. Αλλά δεν τα λέμε στον αέρα. Δεν τα λέμε στον αέρα. Λοιπόν, τι γίνεται, κορίτσια, με τι αμφιβολίες. Όταν έχει ένα άντρα αμφιβολίες, πώς προσπαθεί να τον πείσει να μην έχει, Ελένη. Προσπαθώ με κάθε τρόπο. Πες μου. Ένας άντρας έχει αμφιβολίες, δεν μπορείς να τον πείσει με τίποτα. Πιστεύεις αυτό? Ναι, έτσι πιστεύω. Εκπείρας μιλάς εσύ, μου φαίνεται. Ναι. Και εγώ προσπαθώ, Ελένη, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Εξακολουθεί να έχει αμφιβολίες. Τι κάνουμε τότε? Ξέρεις τι κάνουμε? Τι? Του βάζεις μια πίτσα Παπαδοπούλου, να θυμηθεί το τραγούδι αμφιβολίες, του βάζεις και ένα φωτάκι. Και χορεύεις μαζί του. Ναι, του βάζεις, φέρεις και το φωκά στο σπίτι, Ελένη, στον πρωινό καφέ ή στον Μπράβο. Το εμφανίζεις. Ναι, σου κάνει ένα χορευτικό και βγαίνει. Και βγαίνει το αποτέλεσμα. Αμφιβολίες, δεν χορεύεις.
επιστρέφετε! Αμφιβολίες, πάμε εμείς από εδώ, κυρίες μου. Χορέψτε εσείς και τα λέμε. Θα πω το τετριμένο ότι είναι για μένα η πιο σπουδαία Ελληνίδα παρουσιάστρια. Είναι αυτή που πρότεινε το σόου στην ελληνική τηλεόραση. Έφερε πάρα πολλά πράγματα, ανέβασε πάρα πολύ ψηλά τον πήχη, τόσο που δεν μπόρεσε αργότερα να ακολουθήσει κάποια άλλη τηλεπαρουσιάστρια και βέβαια δεν βοήθησαν και οι εποχές. Ήταν χρυσές οι εποχές της Ρούλας. Ποιος δεν είχε καθυλωθεί βλέποντας τις βραδιές κάτω από τα αστέρια της Ήρου. Από τη Ρούλα νομίζω περάσανε όλοι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άνθρωπος από το καλλιτεχνικό στερέωμα και όχι μόνο που να μην έχει περάσει από εκπομπή της Ρούλας. Εκεί είναι η πόρτα, αν ψάχνεις να κρίνεις, κλείσε τα πόρτα πριν γίνεις. Εκεί είναι η πόρτα, αν ψάχνεις να κρίνεις, κλείσε τα πόρτα πριν γίνεις. Μετά η Ρούλα έφερε στην Ελλάδα τα βραδινά σόους. Δεν υπήρχαν στην ελληνική τηλεόραση τόσο φαντασμαγορικά σόους. Με έμπνευση αρκετά έντονη από την Ιταλία. Ακόμα και για να δανειστείς ένα κόνσεπτ ή να προσαρμόσεις νέες ιδέες πάνω σε αυτό, θέλει τόλμη, θέλει έμπνευση, θέλει πάθος, θέλει δουλειά και θέλει βέβαια και έναν αρχηγό με ταλέντο. Την Ρούλα την αγαπάω γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας δίδαξε τηλεόραση. Έχει ήθος, κάτι το οποίο θεωρώ ότι κάπου λίγο τα τελευταία χρόνια το έχουμε χάσει αυτό. Και ήταν και πρωτοπόρος. Της άρεσε πολύ αυτό που κάνει. Δηλαδή είναι αυτή που έφερε το σόου στην Ελλάδα. Αυτό δεν μπορεί κανένας να της το πάρει πίσω. Ένα άλλο καλό στοιχείο της Ρούλας είναι ότι σέβεται τον καλεσμένο της, δεν τον φέρνει ποτέ σε δύσκολη θέση, την αφορά μόνο η καλή παρουσίαση του ανθρώπου που έχει καλέσει και αυτό είναι δείγμα ευγένειας και αν μη τι άλλο ένας τέτοιος άνθρωπος λείπει από αυτή τη δουλειά. Με πήρε μετά μαζί της και ως και συμπαρουσιαστή μαζί με τον Ερίκο των Πετυλών και αυτό με απογείωσε σε δημοτικότητα. Θυμάμαι... Ήταν καλοκαίρι του 1997, μια ιδιαίτερη στιγμή από ένα σόου της Ρούλας, γι' αυτό σας το λέω. Ήταν καλοκαίρι λοιπόν και ήμασταν στην Θεσσαλονίκη και ταξιδεύαμε μαζί από τη Θεσσαλονίκη με το αεροπλάνο προς την Αθήνα και μετά εκείνοι θα πετάγαν να πάνε στη Σύρο για να πάρουν μέρος στο σόου της Ρούλας που γινόταν εκεί στο τα περίφημα αυτά σόου που κάνανε με τον Βαγγέλη, τον Βαγγέλη Μπερίστ. Στο υπέροχο αυτό δημαρχείο στην πλατεία της Σύρου. Λέμε λοιπόν δεν πάμε. Και μια και δύο πάμε και εμείς μαζί. Ποιος άλλος θα έχεις Ρούλα στο σοου? Και ένα Ρίκι Μάρτιν ρε παιδιά, γιατί μου το φορτώσαν αυτό. Τέλος πάντων κάποια στιγμή θα τον δω. Είχε τέτοιο γέλιο αφού και τώρα που συναντιόμαστε με τη Ρούλα και τα λέμε λέει, μα είναι δυνατόν, το θυμάσαι μου λέει. Πώς τον έφτιαξα τον άνθρωπο, δεν του είναι σημασία. Και μετά σε ένα-δύο χρόνια ο Ρίκι Μάρτιν. Μάλιστα, και ο Ρίκι Μάρτιν ξεκίνησε και αυτός από τα σόου της Ρούλας. Η Ρούλα ήταν πάντα πρωτοπόρα και θα έλεγα ότι ήταν ο άνθρωπος που έχει στήσει την ψυχαγωγία, το κομμάτι ψυχαγωγία στην ελληνική τηλεόραση. Οπότε νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος που είναι επαγγελματίας, που ξέρει πάρα μα πάρα πολύ καλά αυτή τη δουλειά και θεωρώ ότι πάντα προσέχει αυτό που κάνει και το κάθε της βήμα το προσέχει πάρα πολύ και γι' αυτό πιστεύω ότι και το επόμενο βήμα είμαι σίγουρος ότι το έχει προσέξει πάρα πολύ και θα μας το δώσει στο κοινό με τον καλύτερο τρόπο. Έχοντας ζήσει έντονες συγκινήσεις, επιτυχίες και καταξίωση, η Κορομιλά κατόρθωσε στην προσωπική της ζωή να παραμείνει Ρούλα. Πόσο δε μάλλον όταν από τις πρώτες στιγμές της ιδιωτικής τηλεόρασης μέχρι και σήμερα έγινε η μόνη στάρ που ανέδειξε το συγκεκριμένο μέσο. Αυτή ίσως να είναι και η διαφορετικότητά της ως προς την πλευρά εκείνη του 24ωρου της που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι. Η Ρούλα δεν είναι τυχαία η Ρούλα και αυτό που κάνει, ξέρει να το κάνει όχι απλά καλά. Ξέρει να το κάνει καλύτερα από όλες μας. Η Ρούλα δεν υποκρίθηκε για να το κάνει, δεν ήταν κάτι άλλο. Στον Αντένα έλεγα τότε ότι είχαμε
ένα οικόπεδο δίπλα με πολλά καλάμια. Σιγά σιγά αυτά τα καλάμια κάποιος τα έπαιρνε και έτρεχε. Η Ρούλα το δικό της δεν το έχει πάρει κανείς, είναι εκεί. Δεν έχει ποτέ προτιμήσει το καλάμι. Ήταν ένας άνθρωπος προσγειωμένος, πατούσε καλά, αγαπούσε αυτό που έκανε και αγαπούσε και τον κόσμο. Ποτέ δεν κουράστηκε με τον κόσμο. Ο κόσμος που της εκδήλωνε την αγάπη του με διάφορους τρόπους. Είστε μία κούκλα απόψε. Πρόλαβα τον Φίλιππο. Ήταν έτοιμος να σας κάνει κοπλιμέντο, να σας πει ότι είστε καταπληκτικοί. Μα και εσύ είσαι πολύ όμορφη. Αυτό το φουστάνι που βλέπεις, για να ξέρετε, το έχω 20 χρόνια. Ο Μαΐλης μου το έκανε. 20 χρόνια. 20 σου αρκίζομαι. Το είχατε φορέσει κάποια ταινία. Α, μπράβο. Ναι, το είχα φορέσει μια ταινία. Δεν θυμάμαι. Σε πολλές ή σε μία. Σε μία. Συνήθως αλλάζαμε τα ρούχα και τα λοιπά. Στο... Να κάνουμε ένα quiz. Σας παρακαλώ πάρα πολύ με τους τηλεθεατές μας. Να τους πούμε δηλαδή αν θυμούνται σε ποια ταινία φορούσατε αυτό το φόρεμα. Αποκλείεται. Εγώ λέω να κάνω το quiz. Υπάρχει σίγουρα, κυρία Βλαχοπούλου, αποκλείεται να μην υπάρχει άνθρωπος που να ξέρει μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, στην τελευταία σας ταινία, τι ακριβώς κάνατε. Ναι, κοίταξε να δεις. Συνήθως βλέπαν εμένα, δεν βλέπαν τα φουστάνια, γιατί αλίμονα, άμα βλέπεις τα φουστάνια, αφαιρεί την προσωπικότητα. Ναι, αλλά μία αποφασίστηκα. Δεν ήθελα. Εκείνες που ο κόσμος παρακολουθεί την ίδια και όχι τα ρούχα που παρακολουθεί. Πάντως της αρέσει να είναι καλοντημένη όμως. Πάντα. Αλίμονο. Μην με βάζεις πολύ γκροπλάν γιατί η μούρη είναι λίγο χαλασμένη. Μιλάει ιταλικά, ξέρετε και. Α, signore, c'è in italiano. Sì. Prego, la mappa. Εκτιμώ το γεγονός ότι δουλεύει η Ρούλα έχει. Δουλεύει ως τρελή όταν θέλει να κάνει κάτι, είναι άρρωστη εντός εισαγωγικών με αυτό το οποίο κάνει και εγώ εκτιμώ τους ανθρώπους που δουλεύουν σαν σκυλιά για να καταφέρουν κάτι. Απ' έξω νομίζουν ότι okay, βγήκε έξω, έκανε έτσι και βγήκε, δεν είναι έτσι. Έκανε μια νέα σχολή πάνω στο οποίο πάτησαν και άλλοι. Μπορώ να πω ότι είναι από τους 3-4 μεγάλους στάρ που έβγαλε ελληνική τηλεόραση. Στα μεγάλα σοου είχε μια ανασφάλεια, έβλεπες μια ανασφάλεια πριν βγει και μόλις έβγαινε. Ήταν όλο το show μόνη της. Μόνη της όμως. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι που βγαίνανε και πραγματικά τρέμανε, εμείς οι υπόλοιποι, ας πούμε, ή και τραγουδιστές, μεγάλοι τραγουδιστές, μεγάλοι, ας πούμε, έτσι, μεγάλα ονόματα, είχαν ένα track. Η Ρούλα όταν έβγαινε, όταν έλεγε ότι η κάμερα γράφει, και ζωντανά, μιλάμε για ζωντανά, έτσι. Η Ρούλα ήταν όλο το show μόνη της. Απίστευτες δυνατότητες. Απίστευτες δυνατότητες. Όσο για την κριτική, κανένα άλλο πρόσωπο στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης δεν έχει δεχθεί τόσο σκληρή και έντονη κριτική από την πρώτη στιγμή που βγήκε στη μικρή οθόνη μέχρι και τα τελευταία τηλεοπτικά εγχειρήματα που υπέγραψε. Ωστόσο, όσο και αν η κριτική ήταν έντονη, δύσκολη και ακόμα άδικη πολλές φορές, η Ρούλα Κορομιλά δεν άλλαξε ούτε για μια στιγμή το χαρακτήρα της. Δεν έγινε εσωστρεφής, ούτε απέκτησε αυλές και προσωπικές ομάδες. Θέλησε να διατηρήσει αυτό που οι τηλεθεατές κυρίως επιβράβευαν σε κάθε τηλεοπτική της προσπάθεια. Τη φυσικότητα, την ειλικρίνεια και την αλήθεια με την οποία προσέγγιζε τόσο τους ίδιους τους τηλεθεατές όσο και το τηλεοπτικό προϊόν που η ίδια παρουσίαζε. Γι' αυτό ίσως και η κριτική τα τελευταία χρόνια είναι αλήθεια πως άλλαξαν στάση απέναντί της και την αντιμετώπισαν ως την εθνική μας παρουσιάστρια. Η
κριτική ήταν απίστευτη. Νομίζω ότι στην αρχή ήταν πάρα πολύ σκληρή, μέχρι που τους έπεισε ότι αυτή είναι, έχει ανατείλει εκεί ένα άλλο αστέρι που θα μείνει και όντως, δηλαδή νοικιώθηκε, γιατί ανέτειλε το αστέρι αυτό και λάμπει από τότε στον τηλεοπτικό μας γαλαξία. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, δεν έχει εικόνες της. Συνήθως, ξέρεις, η ματαιοδοξία των ανθρώπων που λατρεύτηκαν τόσο πολύ, κάποιες στιγμές ακόμη και αν προσπαθούν να υποκριθούν ότι δεν την έχουν, αλλά η Ρούλα πραγματικά δεν την έχει, κάνουν ρογμές. Δεν έχει μεγάλες φωτογραφίες της, αυτά, ιστορίες, πράγματα. Όχι. Ήταν και πιστεύω ότι και τώρα θα είναι από τα πιο λαμπερά πρόσωπα της τηλεόρασης. Μία γυναίκα η οποία έκανε πράγματα τα οποία τότε δεν τολμούσε να τα κάνει κανείς. Η επιστροφή της σε τηλεόραση είναι κάτι το οποίο πάντα την ενθουσιάζει και της αρέσει, γιατί πάνω απ' όλα είναι αυτό που αγαπάει περισσότερο στη ζωή της να κάνει. Έχω την εντύπωση ότι είναι μόνιμα ερωτευμένη με τη δουλειά της και είναι κάτι που της δίνει ζωή και γι' αυτό αυτό το πράγμα το βγάζει στον κόσμο και αυτό αγαπάει ο κόσμος αυτήν. Αυθεντική και ειλικρινής, παρά την ένταση της κορυφής, την αποθέωση αλλά και την αγωνία για την επόμενη επιτυχία. Δεν έγινε, αλλά γεννήθηκε στάρ, παραμένοντας πάντα η Ρούλα της διπλανής πόρτας. Η Ρούλα μας. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να αποκαλείς μια τηλεοπτική προσωπικότητα, νομίζω τη μεγαλύτερη Ελληνίδα παρουσιάστρια, σαν μιλάω για την εμβέλειά της και μιλάω για την δημοσιότητα και τη διασημότητά της, με το μικρό της όνομα, να λες Ρούλα και το μυαλό σου αμέσως να πηγαίνει στην Κορομιλά. Σήμερα βλέπουμε πολλούς σε εκπομπές να χορεύουν και να τραγουδάνε. Τότε όμως, κανείς δεν τολμούσε να τσαλακώσει την εικόνα του. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, πιστεύω. Γιατί εσύ, γλυκιά μου, ξεχωρίζεις ακριβώς επειδή γεννήθηκε στάρ. Δεν σε έφτιαξε το σύστημα. Ήρθε και μας έκανε το ποδαρικό στο πρωινό, τότε με τον Πέτρο. Και μου είπε και κάποια πράγματα έτσι για το πώς στο πρώτο μου καθημερινό βήμα τι πρέπει να προσέχω και τι δεν πρέπει να κάνω. Μας πήγε γούρι, γιατί πήγαμε πολύ καλά, τερματίσαμε μια πολύ καλή σεζόν. Κανένας δεν την έλεγε κυρία Ρούλα και κυρία Κορομιλά. Είναι η Ρούλα τους. Ρούλα μου, γεια σου ήτανε. Όχι η κυρία Κορομιλά, τι κάνετε. Καθόλου. Μου έρχονται στο μυαλό ευχάριστες ώρες. Πολύ ευχάριστες ώρες στην τηλεόραση. Αυτός ο ενθουσιασμός που είχε η Ρούλα για τη δουλειά της, που είναι σπάνιο πράγμα. Το ταλέντο της για τη δουλειά της. Ήταν η γυναίκα της διπλανής πόρτας, ενώ ήταν μια μεγάλη στάρ και μια υπέροχη παρουσιάστρια και performer, ήταν απίστευτη. Το δούμε λίγο εδώ. Μπορείτε να μας ανοίξετε, είστε μέσα. Παρακαλώ. Γεια σας! Καλώς είναι! Τι κάνεις, Νίκο μου? Καλά είμαι εσύ. Ξέρεις τι κάνω, τραβάω. Το είδα, γιατί. Έλα μέσα, ελάτε να σας δείξω. Αχ, τι ωραία που είναι, Νίκο, εδώ. Αυτές οι μηχανές τι είναι? Παλιές μηχανές, Ρούλα, που εσύ δεν μπορείς να ξέρεις. Ναι, αυτό δεν μάθεις. Θα δούμε, ξέρεις γιατί. Γιατί, δεν ξέρω. Γιατί εσύ γεννήθηκες 2 αιώνες μετά από αυτές. Α, ναι. 1897 είναι η παλιότερη. Θα σου τις τραβήξω όλες με λεπτομέρεια, γιατί σήμερα είσαι εσύ. Σήμερα θυμάσαι όταν έρχομαι εγώ στην εκπομπή σου, τι κάνεις? Τι κάνω? Μου λες, Νίκο, κάνε ό,τι θέλεις στην εκπομπή, εγώ θα κάνω μαζί σου. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε το ίδιο στο ραδιόφωνο. Εγώ δεν θα κάνω τίποτα, εσύ κάνω ό,τι θες. Όπου θέλεις κάνε την εκπομπή, αλλά προετοιμάζω να σου δείξω πώς γίνεται το ραδιόφωνο. Ναι, παρακαλώ, γιατί δεν ξέρω. Με απόλυτη απλή επαφή, δεν με ενόχλησε ποτέ, μου είχε απόλυτη εμπιστοσύνη, δεν την πρόδωσα ποτέ. Στάθηκα τέτοια υποχρέωση απέναντι στη θετική της σκέψη και στην επιλογή της, που εκτιμώ ως και σήμερα είμαι ένας πιστός της φίλος και πιστεύω ότι όσα χρόνια συνεργαστήκαμε, έδωσα τον καλύτερό με αυτό. Και αυτό το χρωστάω στη Ρούλα. Και δεν το ξεχάσω ποτέ. Αυτή είναι η Ρούλα. Προσπάθησαν πολλές να μιμηθούν τη Ρούλα στα σόους. Νομίζω ότι η Ρούλα είναι μία και μοναδική και ανεπανάληπτη. Έχει γράψει τη δικιά της ιστορία στην ελληνική τηλεόραση, έχει φτιάξει στην Ελλάδα τα σόους, έχει φτιάξει ένα δικό της κομμάτι στον γαλαξία της τηλεόρασης και νομίζω ότι καμία δεν μπόρεσε να την μιμηθεί, γιατί καμία δεν μπορεί να κάνει αυτό που κάνει η Ρούλα. Τη θεωρώ γούρι μου. Η αρχή είναι πολύ σημαντική πάντα και όταν γίνεται με ανθρώπους που σου φέρνουν καλά πράγματα στη συνέχεια, δεν μπορεί παρά να τους θεωρείς γούρι. Φαινόμενο δεν είναι η κεραυνή και οι κατεβίδες, ούτε το πως στήστηκαν παλιά οι πυραμίδες. Φαινόμενο είμαι εγώ,
ακόμα σε αντέχω, που ακόμα σ' αγαπώ. Και στέκω όπως έχω, ενωμένο είμαι εγώ. Για όσα έχω κάνει κι ας με έχεις πικράνει. Λόγια στον αέρα, λόγια σαν να κουρδί στα ρολόγια, άδικα σου λέω. Στην τρελή σου την πορεία κάνω μια διαμαρτυρία, αχ, κάθομαι και κλαίω. Δεν ακούς, δεν ακούς κι όλο κάνεις παρέα μ' αυτούς. Δεν ακούς, δεν ακούς κι όλο ψάχνεις καινούργιους δεσμούς. Με τα λόγια να κρύψεις τις πράξεις γιατί προσπαθείς. Αφού ξέρω τα μάτια μου ίσια δεν θες να τα δεις. Ζήτησέ μου συγγνώμη κι εγώ θα σου πω σ' αγαπώ. Πες πως έκανες λάθος καρδιά μου κι εγώ το ξεχνώ. Αλλωθεί, δεν έχεις αλλωθεί. Είσαι στο ψέμα σου εχμαλωτή. Αλλωθεί, δεν έχεις αλλωθεί. Στο ψέμα σου εχμαλωτή. Αν αισθάνεσαι μόνη και δεν έχεις κανένα, αν τα βράδια σε πνίγει η αγωνιά και το ψέμα, κι αν σου φέρνει κασκάρτα και με άσχημο τρόπο, κάνε κάτι για σένα που να αξίζει τον κόπο. Τηλεφώνησέ μου, ίσως νιώθω έτσι κι εγώ. Τηλεφώνησέ μου, ίσως να μας πείσαι καλό. Τηλεφώνησέ μου, ίσως να μ' αυτός που ζητάς. Τηλεφώνησέ μου, έστω για κάποιον άλλο αγάπας. Τηλεφώνησέ μου, ίσως νιώθω έτσι κι εγώ. Τηλεφώνησέ μου, ίσως να μας πείσαι καλό. Τηλεφώνησέ μου, ίσως να μ' αυτός που ζητάς. Τηλεφώνησέ μου, έστω για κάποιον άλλο αγαπάς. Το επόμενο Σάββατο στις 11 το βράδυ και λίγο πριν τη μεγάλη τηλεοπτική της επιστροφή θα είμαστε και πάλι μαζί σε ένα ταξίδι στο χρόνο. Θα θυμηθούμε, θα αναπολύσουμε, θα συγκινηθούμε αλλά και θα γνωρίσουμε ξανά τις μεγάλες τηλεοπτικές στιγμές της Ρούλας Κορομιλά που έγραψαν ιστορία. Μαζί μας και σε αυτό το αφιέρωμα οι σημαντικότερες προσωπικότητες από το χώρο του θεάματος, της τηλεόρασης και της δημοσιογραφίας θα αναβιώσουν τα λαμπερά στιγμιότυπα μιας τηλεόρασης που όλοι αγαπήσαμε και θα αγαπήσουμε ξανά, λέγοντας σε λίγες μέρες «Μπράβο Ρούλα». Bravo, bravo, na 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 na, bravo, na 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 na.